και κύριοι, ο Κώστας Χαρδαβέλας και οι συνεργάτες του ανοίγουν τώρα τις πύλες του Ανεξίλου. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι τριήμερο σήμερα λόγω Καθαράς Δευτέρας, αλλά εμείς θα είμαστε μαζί σας αυτό το βράδυ για να κάνουμε μια πολύ ωραία παρέα με την Όλγα και με τον Γιάννη. Βλέπω σήμερα είσαι μεταμόσου, Ναι, αφού την προηγούμενη φορά με αρχίσατε και ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή, και βλέπω εσάς καλοκαιρινό. Φοράς και τη φουφούλα σήμερα, μια χαρά είσαι. Ναι. Όμορφη λοιπόν, είναι σήμερα η έκπαιδε. Όμορφη, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το είπατε, κύριε Μάνο? Μπουκέτο, ναι. Λοιπόν, σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα προσεγγίσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο της αστρικής προβολής. Φαντάζομαι ότι όλοι σας και όλοι μας έχονται στιγμές που θέλουμε να χαλαρώσουμε, θέλουμε να πάμε κάπου αλλού, να ηρεμήσουμε, να γαληνέψουμε. Και είτε μέσα στον ύπνο μας μπορούμε και το κάνουμε αυτό και βρισκόμαστε και κάπου αλλού, είτε μερικοί το έχουν καταφέρει και συνειδητά να το κάνουν, να περνάνε σε αυτό το φαινόμενο της αστρικής προβολής. Γιατί όλοι μας έχουμε ένα εθερικό σώμα που μπορεί να ταξιδέψει. Να ταξιδέψει σε κάποιους άλλους κόσμους. Και σήμερα το βράδυ θα δούμε τι σημαίνει αστρική προβολή, τι είναι αυτό το εθερικό σώμα που όλοι το διαθέτουμε, και στη διάρκεια της εκπομπής θα έχετε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, όπου θα γίνει ένα πείραμα αστρικής προβολής μπροστά σας και θα καταγράψουμε σε ένα μηχάνημα τις μεταβολές που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία της αστρικής προβολής. Και απόψε το βράδυ θα σας παρουσιάσουμε και πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι κατάφεραν να έχουν αστρική προβολή. Ορισμένοι δε από αυτούς, όταν τους έτυχε για πρώτη φορά, δεν είχαν ιδέα τι είναι αυτό το θέμα και ξαφνικά βρέθηκαν να ταξιδεύουν εκτός σώματος. Κάποιοι περιγράφουν μια όμορφη εμπειρία, ενώ κάποιοι άλλοι μιλούν για μια δυσάρεστη εμπειρία. Γεγονός παραμένει ωστόσο ότι καταφέρουν να ταξιδέψουν σε άγνωστα μέρη, αλλά και να μεταφέρουν τη συνειδητότητά τους ακόμη και σε άλλες διαστάσεις. Τα πράγματα όμως καμιά φορά δεν είναι τόσο ρόδινα στην αστρική προβολή, αφού το άτομο μπορεί να ταραχτεί ψυχικά αν και εφόσον δεν τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο, αναφέρουν οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν βιώσει μια αστρική προβολή ότι τα συναισθήματα και γενικώς η εμπειρία αυτή είναι πολύ ευνοϊκή και μπορεί να τους βοηθήσει να έχουν πνευματική και σωματική υγεία, θεραπεύοντας είτε τον ίδιο τον εαυτό είτε τους συγγενείς τους. Άρα λοιπόν θα έχουμε αυτό το επόμενο δύο ώρο, να μάθουμε πολλά. Νομίζω ότι θα σας βοηθήσουμε, γιατί καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει αστρική προβολή. Η αστρική προβολή, θα ακούσετε στην συνέχεια της εκπομπής, μπορεί να έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που μπορούν και την κάνουν ή μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, κάνουν καλό και στον οργανισμό τους. Όλα αυτά θα το κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας, που είναι ο κ. Άγγελος Γιάννης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Που είναι διευθυντής ονειρικού εργαστηρίου και είναι ψυχολόγος. Δίπλα του είναι ο κ. Δημήτρης Ευαγγελόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελόπουλε. Ο κ. Ευαγγελόπουλος είναι ο συγγραφέας, ο ανοιτής του θανάτου, ερευνητής των θεμάτων αυτών και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απόψη κάθε φορά που τον ακούω. Ο κ. Παναγιώτης Μελάς, καλησπέρα, καρδιολόγος. Ο γιατρός της παρέας μας. Τον χρειαζόμαστε απαραίτητα σήμερα το βράδυ. Η κυρία Ειρήνη Δουλγεράκη, καλησπέρα σας. Η κυρία Δουλγεράκη είναι δασκάλα γιόγκα και διαλογισμού. Γιατί είναι μία μέθοδος και αυτή για να περάσουμε στην αστρική προβολή. Ο κ. Ευστάθιος Λιακόπουλος, καλησπέρα, κύριε Λιακόπουλε. Ο οποίος είναι μελετητής βουδισμού. Ο κ. Όθωνας Φλαμπουράς, δάσκαλος γνωστικής φιλοσοφίας. Και ο κ. Πάπας, ή Πάπας. Ο κ. Λοιπόν Κωνσταντίνος Πάπας, που είναι Διευθυντής Κέντρου Ερευνών Αύρας και Βιοενέργειας. Ο κ. Πάπας, περίπου στο μέσο της εκπομπής, είναι αυτός που θα κάνει το πείραμα μπροστά σας με έναν κύριο, ο οποίος δεν θα έχουμε την ύπνωση, βεβαίως. Θα είναι μια κατάσταση μιας βαθιάς χαλάρωσης του υποκειμένου. Και ο κύριος Πάπας μέσα από κάποια μηχανήματα θα μας δείξει τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή με το σώμα του, με το εθερικό του σώμα, θα καταγράψει την άβρα του και θα πάμε σε μια τέτοια διαδικασία αστρικής προβολής. Το τηλέφωνο μας είναι 57-07-900, που είναι 10 γραμμές με τους συνεργάτες μου σε μια άλλη αίθουσα, για να μπορείτε να παρεμβαίνετε, να βάζετε ερωτήματα ή να κάνετε παρατηρήσεις. Ελπίζω αυτό το βράδυ να μπορέσουμε και να σας ακούσουμε. Και το φάξ εκπομπής είναι 210-57-07-955 και το email piles@alter.gr. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα διαδικαστικά, λέω να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε μετά μία ώρα καθαρή για να τα δούμε όλα αυτά και να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας μετά από αυτή τη μικρή διακοπή.
για να δούμε το φαινόμενο αυτό της αστρικής προβολής. Που είναι ένα φαινόμενο που έχει εξηγηθεί και επιστημονικά, δεν είναι κάτι εντελώς μεταφυσικό. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να την προσεγγίσουμε, να τη δούμε, να δούμε τι ενέργειες ή επενέργειες έχει επάνω στη ζωή μας, στο σώμα μας. Και βεβαίως στη διαδικασία αυτή θα πλησιάσουμε και θα φωτίσουμε και το λεγόμενο συνειδητό ονείραμα. Γιατί το συνειδητό ονείραμα είναι ένα είδος εργαλείου για αστρική προβολή. Ας δούμε λοιπόν πώς θα κινηθούμε σήμερα το βράδυ σε ένα μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Όταν ξαναγυρνάω είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και κρυώνω. Είναι χαρακτηριστικό αυτό για μένα. Και είμαι κουρασμένος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξαναγυρίσω στο σώμα μου. Πολλοί λένε ότι αισθάνονται δυσάρεστα όταν γυρνάνε. Στην αρχή ονειρευόμουν, μου είχε τύχει παλιά, μία φορά μόνο. Όταν ονειρευόμουν, να φτιάχνω το όνειρο, εγώ πως θέλω. Συνειδητοποιείς ότι ονειρεύεσαι και μετά από εκεί και πέρα φτιάχνεις εσύ το όνειρό σου. Αλλά ζευγάρια, αγόρια, κορίτσια δεν έχει καμία σημασία, ήταν τελείως τυχαίο. Προσπαθούσαμε με μια μορφή meditation να βρεθούμε σε έναν χώρο εκτός του χώρου που βρισκόμασταν. Ή σε άλλο χώρο του πλανήτη, ή στο διάστημα, ή τέλος πάντων σε ένα κομμάτι της φαντασίας, ή κάτι ονείρου ή κάτι άλλο. Και αυτό κρατούσε αρκετές ώρες κάθε μέρα. Το επόμενο Σάββατο, αποκλειστικά για τις πύλες του Ανεξήγητου, γίνεται στο Διεθνές Ινστιτούτο Μεταφυσικής στο Παρίσι ένα επιστημονικό πείραμα τηλεπάθειας με την καθοδήγηση του διάσημου Έλληνα φυσικού Μάριο Βάρβογλη. Δηλώσεις συμμετοχής τώρα στο τηλέφωνο 210-5707-900 και από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-852. Κάπου εκεί λοιπόν θα κινηθούμε σήμερα το βράδυ, αυτή είναι η θεματολογία μας. Πιστεύω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι αρχίζουμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα βίντεο, να καταλάβουμε γιατί συζητάμε. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να έχουν συνειδητό ονείρεμα. Μπορούν δηλαδή κατά τη διάρκεια του ύπνου να καταλάβουν ότι ονειρεύονται. Ή να σκηνοθετήσουν τα όνειρά τους. Ακριβώς. Σκηνοθετούν τα όνειρά τους, το αντιλαμβάνονται και είναι σε θέση να δημιουργήσουν οι ίδιοι την πλοκή, να πρωταγωνιστήσουν, να επιλέξουν το μέρος, τους πρωταγωνιστές, τι ρόλο θα έχει ο καθένας. Ακούγεται περίεργο. Ωστόσο, άνθρωποι όπως ο κύριος Παναγιωτίδης στο βίντεο που ακολουθείτε έχουν καταφέρει. Κύριε Παναγιωτίδη, τα αστρικά σας ταξίδια ξεκίνησαν από την παιδική σας ηλικία. Ακριβώς. Από την παιδική μου ηλικία είχα συνήθως όνειρα που αφορούσαν πτήσεις. Έβλεπα τον εαυτό μου να ανυψώνεται από το έδαφος, να βρίσκεται στον αέρα και να έχει μια πάρα πολύ ζωντανή εμπειρία πάνω σε αυτό. Τόσο ζωντανή που όταν ξυπνούσα ήμουνα κατά κάποιο τρόπο διαφορετικός, να το έλεγα. Πώς διαφορετικός? Με έχει συνταράξει η εμπειρία αυτή. Ήταν τόσο ζωντανή σαν να τη ζούσα κάθε φορά πρώτη φορά. Τι συμβαίνει λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτών των ονείρων? Μεταφέρεστε σε άγνωστα μέρη? Πηγαίνω σε άγνωστα μέρη, συναντώ είτε γνώριμες μορφές είτε άγνωστες. Το ενδιαφέρον, το ιδιαίτερο στα δικά μου όνειρα είναι ότι 2-3 φορές, ειδικά τον τελευταίο χρόνο που ασχολούμαι περισσότερο με τα όνειρα, έτυχε να έχω και συνείδηση κατά τη διάρκεια της πτήσης. Και αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χαράξετε τη δική σας πορεία, να πάτε εκεί που επιθυμείτε εσείς? Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να ελέγξω και να πω στον εαυτό μου ότι αυτή τη στιγμή θέλω να ανυψωθώ από το έδαφος και να απολαύσω μία πτήση. Πριν 2 έτη είχα μία εμπειρία η οποία σηκώθηκα από το έδαφος, πέταξα στον ουρανό, ψηλά δηλαδή, ήταν νύχτα κατά κάποιο τρόπο, δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς, δεν ήταν γνώριμη τοποθεσία, αλλά το χαρακτηριστικό, το έντονο είναι ότι είχα συνειδητοποιήσει ότι ήμουν μες στο όνειρο
και είχα συνειδητοποιήσει ότι πετούσα. Χρησιμοποιείται συχνά τη λέξη απόλαυση. Η όλη εμπειρία δηλαδή δημιουργεί όμορφα συναισθήματα. Πάρα πολύ όμορφα και γι' αυτό έτσι μου έκανε. Με σημάδεψε κατά κάποιο τρόπο αυτή η όλη εμπειρία. Όταν επιστρέφετε πλέον στο σώμα σας, πώς νιώθετε? Υπάρχει ένα πολύ ανανεωτικό, θα έλεγα, συνέστημα. Σαν να έκανα μια βουτιά μες στη θάλασσα. Ενώ ζεσθενόμουν πάρα πολύ και βγήκα δροσισμένος έξω και πολύ ανοσογονημένος. Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο κάνετε πλέον καταγραφή ονείρων. Okay. Αυτό σε τι σας βοηθά? Αυτό με βοηθά να έχω μια καλύτερη ενθύμηση στα όνειρά μου και να αρχίζω να αποκωδικοποιώ κατά κάποιο τρόπο τα όνειρα, ειδικά αυτά που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Μπορεί να είναι κάποιες τοποθεσίες ή κάποιο συγκεκριμένο συναίσθημα ή κάποια συγκεκριμένη δράση. Αυτό που έχω καταλάβει τελευταία όσο ασχολούμαι περισσότερο με τα όνειρα και τα καταγράφω είναι ότι αναλαμβάνω δράση, ενώ παλιότερα δεν υπήρχε η δράση τόσο. Ήμουνα περισσότερο σαν παθητικός θεατής, όπως οι περισσότεροι φαντάζομαι. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει δράση, δηλαδή δρώ μέσα στο όνειρο και μάλιστα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δρώ και όπως θα δρούσα στην καθημερινότητα. Τι θα θέλατε να πείτε στους τηλεθεατές που θα δούνε την εκπομπή και που ενδεχομένως έχει συμβεί και σε εκείνους κάτι ανάλογο? Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι καλό είναι να δίνουμε μεγάλη σημασία και προσοχή στα όνειρά μας. Έτσι μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό μας και να ανακαλύψουμε πτυχές που ίσως να μην είχαμε φανταστεί ποτέ. Επειδή ακριβώς πρόκειται για μια εσωτερική διεργασία, αφορά το μόνο αληθινό είναι ότι έρχεται από εμάς. Και έρχεται χωρίς λογοκρισία, χωρίς να παρεμβαίνει ο συνειδητός νους ώστε να βάλει τα δικά του φίλτρα, όπως συμβαίνει συνήθως προς τα έξω. Είναι μια αυθεντική διαδικασία. Αυτό που μπορώ να πω είναι να δίνουμε περισσότερη σημασία στα όνειρά μας και καλό θα είναι να τα καταγράφουμε σαν πρώτο βήμα και ώστε να έρθουμε πιο κοντά, σε μια επαφή πιο κοντινή, θα έλεγα. Το επόμενο Σάββατο αποκλειστικά για τις πύλες του Ανεξήγητου γίνεται στο Διεθνές Ινστιτούτο Μεταφυσικής στο Παρίσι ένα επιστημονικό πείραμα τηλεπάθειας με την καθοδήγηση του διάσημου Έλληνα φυσικού Μάριο Βάρβογλη. Δηλώσεις συμμετοχής τώρα στο τηλέφωνο 210-5707-900 και από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-852. Ακούσαμε λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία αφορούν το συνειδητό ονείρεμα και πώς μπορούμε ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσουμε για να φτάσουμε στην αστρική προβολή. Θα ήθελα την βοήθειά σας όμως, κύριε Βιαννίδη, να μας εξηγήσετε ακριβώς πώς μπορεί να το επιδιώξει κανείς το συνειδητό ονείρεμα και αν θέλετε ποια είναι τα ωφέλη μέσα από αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς μερικά πράγματα. Έτσι. Το συνειδητό ονείρεμα είναι η στιγμή όπου αποκτώ επίγνωση ότι ονειρεύομαι. Καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα όνειρο. Αυτή η στιγμή με συγκεκριμένες πρακτικές και με μεθοδολογία μπορεί να επεκταθεί στο χρόνο δηλαδή και να μπορώ να είμαι μέχρι και ένα όνειρο ολόκληρο, να μπορώ να κατευθύνω την πλοκή του, να αλλάζω την πλοκή του κατά το δοκούν και αυτό είναι πάρα πολύ πολύτιμο, τουλάχιστον σαν ψυχοθεραπευτικό εργαλείο. Αυτό φυσικά προϋποθέτει μια εκπαίδευση, δηλαδή μπορεί να το κάνει ο καθένας. Ναι, βέβαια, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Ναι, αλλά αφού εκπαιδευτεί. Αφού εκπαιδευτεί. Τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα σχετικά με την αστρική προβολή και το συνειδητό ονείρεμα. Αστρική προβολή, όσον αφορά την επιστήμη της ψυχολογίας, δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Αυτό που μελετάει η ψυχολογία είναι η δυνατότητα της μεταφοράς της συνειδητότητας έξω από το σώμα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που είναι καταγεγραμμένο σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Υπάρχουν ακόμα και στην παράδοσή μας μαρτυρίες από αγίους, σοφούς, οτιδήποτε, οι οποίοι με τη θέλησή τους προβάλλουν τον εαυτό τους σε ένα άλλο συγκεκριμένο σημείο. Και μέσα από τις εσωτερικές πάλι παραδόσεις υπάρχουν συγκεκριμένες
πρακτικές όπου μπορεί κανείς να αναπτύξει συνειδητά αυτό το φαινόμενο της προβολής, που θα δεχτώ απλά εδώ τον όρο αστρική προβολή για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε. Αυτό που λέτε, η συνειδητότητα έξω από το σώμα, το είχαμε κουβεντιάσει ακριβώς το περασμένο Σάββατο. Στις επιθανές εμπειρίες. Εκεί πέρα ακούστηκαν κάποιοι πάρα πολύ σημαντικοί επιστήμονες από ένα συνέδριο που έγινε στην Γαλλία, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι είπαν ότι τη στιγμή που νιώθουμε ότι τελειώνει η ζωή μας ή εμφανίζεται ο άνθρωπος να είναι ακριβώς στον πρόλογο του τέλους, εκεί πέρα υπάρχει μια συνείδηση η οποία απελευθερώνεται και είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο που τελειώνει να βλέπει το σώμα από ψηλά και να βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν κάτω. Είναι μια συνείδηση πέρα από τη συνείδηση αυτή που εμείς ξέρουμε και που δεν έχει οριστεί ακόμη. Είναι, θα έλεγε κανείς, πλευρές που είναι άγνωστες ακόμα μέσα μας, γιατί θα πρέπει να το βάλουμε αυτό από την αρχή, αυτό που έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή σας, από διάφορους καλεσμένους διαφόρων ειδικοτήτων. Θα πρέπει να δεχτούμε το γεγονός ότι ξέρουμε πάρα πολύ λίγα για τις ψυχικές μας διεργασίες, πάρα πολύ λίγα για αυτό που ονομάζουμε νους, για τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Άρα σαφώς η πιο λογική προσέγγιση, η πιο ορθολογιστική προσέγγιση πάντα είναι να έχουμε ένα ανοιχτό μυαλό όταν ακούμε για αυτές τις εμπειρίες που μας φαίνονται κάπως παράδοξες. Όμως τώρα η επιστήμη βρίσκεται σε ένα σημείο όπου πλέον μελετάμε αυτά με συγκεκριμένες προσεγγίσεις και σε άλλες βάσεις. Για παράδειγμα, το συνειδητό ονείρεμα πλέον υπάρχει σε ένα πανεπιστημιακό επίπεδο. Υπάρχουν ινστιτούτα τα οποία το ερευνούν με προγράμματα, με επιχορηγήσεις, ακριβώς για την ωφέλειά τους, την ψυχοθεραπευτική. Κύριε Μιλάκα, θέλετε να πείτε? Όχι, αν μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Βεβαίως μπορείτε να παρεμβαίνετε. Κουβέντα κάνουμε. Έχουμε συνειδητό όνειρο. Ναι. Ποιος μπορεί να το τεκμηριώσει αυτό και δεν είναι η φαντασία του άλλου που πέφτει για ύπνο και την άλλη μέρα το πρωί λέει εγώ το είδα το όνειρο. Ναι. Όσον αφορά για το θέμα το άλλο του. Ένα να τα βλέπουμε και να απαντιούνται. Εσείς λέτε λοιπόν, ποιος μας βεβαιώνει. Ότι δεν έχει μια αυτή υποβολή ο άνθρωπος, ότι θα δω αυτό το όνειρο και την άλλη μαξιφνά για να το είδα. Ναι, οπότε δεν υπάρχει παρέμβαση, δεν υπάρχει σκηνοθεσία, δεν υπάρχει καθοδήγηση του όνειρου. Κύριε Βαγγελόπουλε. Ναι, αν έχει κάποια προσωπική εμπειρία, θα μπορούσα να πω του κυρίου, ας πούμε, όπως για παράδειγμα έχω εγώ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να αμφισβητήσεις αυτό το πράγμα το οποίο βιώνεις εκείνη τη στιγμή, διότι τη στιγμή που το βιώνεις μπορείς εσύ μόνος σου να αποφασίσεις τι πλοκή θα δώσεις στο όνειρό σου και επειδή γνωρίζεις έχοντας εγρήγορση ότι το είναι όνειρο, άρα μπορείς να θέσεις κάποια κατορθώματα που θα μπορούσες να κάνεις. Ποια είναι η εμπειρία δική σας? Όχι, να μας το πείτε για να έχουμε αντίγραφο. Ακριβώς, ναι, αυτό θέλω να πω. Θέλετε να σας πω τις συγκεκριμένες εμπειρίες, για παράδειγμα, που εγώ έχω μέσα από συνειδητό ονείρεμα. Ναι, τη δική σας. Ναι, να σας πω. Μία από τις διάφορες. Τι μας είπε ο άλλος, δεν νομίζω ότι να σας πω, μία από τις διάφορες. Είναι σεβαστό. Ναι. Ενώ ήμουν λοιπόν στην κατάσταση του ονείρου, ξαφνικά κάτι συνέβη ή μέσα από την άσκηση ή οποιοδήποτε άλλο λόγο που μου είπε ότι απ, εδώ ονειρεύεσαι. Α, ονειρεύομαι, είπα. Και επειδή ήξερα ότι μπορώ να εκμεταλλευτώ την κατάσταση αυτή του ονείρου μου, είπα να δοκιμάσω να κάνω κάτι. Να δοκιμάσω να περάσω μέσα από τον τοίχο. Αφού είναι όνειρο, μέσα στο όνειρο όλα επιτρέπονται. Άρα μπορώ να περάσω και μέσα από τον τοίχο. Προσπάθησα στις πρώτες εμπειρίες μου συνειδητού ονείρου, συνέβη αυτό, να περάσω μέσα από τον τοίχο, αλλά κάτι στη λογική μου μέσα το αμφισβητούσε. Ή και φοβόταν ότι θα εγκλωβιστώ μέσα στον τοίχο και θα περάσω απέναντι κλπ. Και στην αρχή ένιωσε μια αντίδραση του τοίχου. Περνούσα, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο. Αντιστεκότανε η ύλη, υπότιθεται. Εσείς είσαστε σε ύπνο, εντωμεταξύ. Κοιμόσαστε. Κοιμόμουν, αλλά είχα πλήρη εγρήγορση ότι ήμουν στον ύπνο, ότι κοιμόμουν και ότι όνειρευόμουν και απλά συνειδητά αποφάσισα κάτι να κάνω μέσα στον όνειρό μου. Να υπάρχει δηλαδή ένας δεύτερος Ευαγγελόπουλος, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Δεν ήταν δεύτερος, ο ίδιος. Ο ίδιος ήταν. Ονειρικός εαυτός. Αλλά ονειρικό εγώ. Ένα άλλο εγώ. Εγώ δεν αισθανόμουν σαν διαφορετικός. Mm-hmm. Ήμουν ο ίδιος, ο συνηθισμένος, που απλώς ονειρευόταν εκείνη τη στιγμή και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση του ονείρου. Τελικά. Για να επιτελέσει το αφάνταστο. Mm-hmm. Να περάσει μέσα από τον τοίχο. Τελικά, να πετάξει ή να πάει σε συγκεκριμένα μέρη. Πήγατε. Σαφέστατα. Όλα αυτά δεν είναι φαντασιώσεις, δουλεύουν. Είναι πράγματα που υφίστανται και εντάξει μπορούν για οποιαδήποτε στιγμή να τα αφισβητήσουν όσοι δεν έχουν την αντίστοιχη εμπειρία
της εγρήγορσης μέσα στο όνειρο. Και όχι μόνο αυτό, η εγρήγορση αυτή είναι τόσο ισχυρή, τόσο δυνατή, που όταν ξυπνάς νομίζεις ότι ίσως τώρα ονειρεύεσαι, ας πούμε. Κατάλαβα. Είναι τόσο διαυγής, τόσο ισχυρή η παρουσία σου στο συνειδητό ονείρεμα, που αφισβητείς την ώρα που ξυπνάς αν ονειρευόσουν πριν συνειδητά ή μήπως τώρα που ξύπνησες είναι όνειρο. Φαντάζομαι ότι για να φτάσεις σε αυτή την. Αλλά αν δεν έχεις την εμπειρία αυτή, σαφέστατα μπορεί να αμφισβητήσεις και να πεις οτιδήποτε. Ναι. Αλλά όταν την έχεις και είσαι ένας εχέφρον νους, όχι φαντασιόπληκτος, δεν μπορείς να την αμφισβητήσεις. Υφίσταται η εμπειρία. Κύριε Βαγγελόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Για να φτάσεις σε αυτή την ικανότητα, α το πούμε έτσι, είχατε εκπαιδευτεί για το συνειδητό ονείρεμα. Προσωπικά εγώ ναι, αλλά ξέρω. Είχα εκπαιδευτεί μέσα από τη συγκεκριμένη άσκηση ονείρου που έκανα σε συγκεκριμένη διδασκαλία που ακολουθούσα τότε, μια βουδιστική διδασκαλία. Ναι, είχα εκπαιδευτεί, αλλά δεν βγήκε αμέσως η ικανότητα αυτή. Χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια για να συμβεί. Λοιπόν, εδώ πέρα θα σας ακούσω αμέσως τώρα. Παρατηρείτε το φαινόμενο που το έχω δει κάθε φορά σε αυτήν την εκπομπή. Η επιστήμη και ο γιατρός της παρέας μας είναι γεμάτος αμφισβήτηση για όσα ακούγονται και έχει τις δικές του ενστάσεις. Ναι. Ωραία. Θα τις ακούσουμε. Έχει. Είναι πολύ καλό να πω ένα σχόλιο σε αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό. Επιστήμονες είμαστε όλοι. Βεβαίως. Η ιατρική επιστήμη έχει την αντίρρησή της. Συμμετέχει η φαντασίωση, είπε ο κ. Ευαγγελόπουλος. Τι είναι η φαντασίωση. Πράγματι η επιστημονική γνώση. Ένα λεπτό να τελειώσει. Η ιατρική. Η επιστήμη της ιατρικής θέλει τη στατιστική, την έρευνα, έτσι, το πείραμα. Θέλει στοιχεία για να μπει. Πείραμα κάνουμε εδώ. Όταν μου λέτε με τη φαντασίωση σας. Ποια φαντασίωση, η δική σας ορολογία. Είπα εγώ φαντασίωση, ναι. Είπα εγώ εγρήγωση. Η εγρήγωση δεν είναι φαντασία. Η παρουσία. Με τη φαντασία πήγα κάπου αλλού, είπατε. Δεν είπα φαντασία, με τη συνειδητή επιλογή. Τεράστια διαφορά. Συνειδητή επιλογή. Όχι, δεν έλεξα να πάω κάπου αλλού. Να ακούσουμε την κυρία Σταρέα και να πληρώσει. Τι να έχει τώρα εκεί πέρα. Μια στιγμή να ολοκληρώσω. Μια στιγμή να ολοκληρώσω. Και όχι μόνο πα εκεί που αποφασίζεις να πας, αλλά μπορεί να κάνεις και ένα τεστ πραγματικότητας εκείνη τη στιγμή και να ελέγξεις αν πήγες με τη φαντασία σου ή όχι. Υπάρχουν δηλαδή μπορεί να δεις πράγμα εκεί και αν το ελέγξεις εκ των υστέρων όταν είσαι σε εγρήγορση να δεις ήταν αυτό όντως εκεί. Όταν πήγες ήταν μια φαντασία σου και μπορεί να το δεις ότι λοιπόν, ήταν όντως. Κυρία Δουγεράκη, πιστεύω ότι μπορώ να συμπληρώσω ένα μικρό βήμα παραπάνω σε αυτό το τεστ που αναφέρατε. Ο πιο ασφαλής τρόπος να διαπιστώσουμε αν αυτό που βιώνουμε είναι φαντασίωση, που δεν θα ήταν μια λέξη που θα διάλεγα εγώ, ή αν είναι πραγματικότητα, είναι να εμπλέξουμε και ένα δεύτερο ή τρίτο ή άλλα μέλη σε αυτή την άσκηση, ας το πούμε. Και θα πρότεινα να γίνει εν αγνία τους. Δηλαδή, για να μην είναι προειδεασμένοι οι υπόλοιποι της παρέας ότι θα παρέμβουμε στα όνειρά τους ή ότι θα παρευρεθούν εκείνοι στα δικά μας, να το κάνουμε, να το προκαλέσουμε και την επομένη να τους ρωτήσουμε εάν μας συνάντησαν κάπου έξω από το σώμα σε κάποια άλλη στιγμή. Έχει συμβεί αυτό, κύριε Δημήτρη. Βεβαίως. Ναι, αλλά μιλάμε για ένα διαφορετικό επίπεδο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το Dream Date, το οποίο έχω λάβει και μέρος κιόλας. Απαιτεί μια κατάλληλη εκπαίδευση, γιατί θα ακούσουμε και παρακαλώ στο βίντεο. Είναι μέρος μιας κατάλληλης εκπαίδευσης, όπου δύο άνθρωποι, αφού δομούν συγκεκριμένο ονειρικό σκηνικό, μπορούν να βρεθούν σε αυτό συγκεκριμένη ώρα. Ανεξάρτητα αν ο ένας κοιμάται στην Αθήνα και ο άλλος στην Καβάλα. Ήθελα να πω κάτι. Ότι πράγματι. Ένα λεπτό. Εάν μπορέσετε να πείσετε το γιατρό της παρέας σήμερα για όλα αυτά που λέτε και θα μπορούσα να πείτε να μην την αφήσετε. Θα τα έχουμε καταφέρει. Θα πω το εξής. Πράγματι, η επιστημονική γνώση βασίζεται σε αυτό. Βασίζεται στην απόδειξη, στο τεκμήριο, αυτό που μπορεί να αναπαραχθεί μέσω του πειράματος, συγκεκριμένα αποτελέσματος. Όμως εδώ είμαστε σε έναν τομέα όπου πρώτα αναφερόμαστε στις εσωτερικές εμπειρίες. Όταν κάποιος λέει ότι εγώ μισώ τον τάδε, δεν ψάχνω για απόδειξη, δέχομαι σαν μαρτυρία ακριβώς την βεβαίωσή του ότι γίνεται αυτό. Σαν η ψυχολογία δουλεύει με τις εσωτερικές εμπειρίες, όχι με ακριβώς τον τρόπο της επιστημονικής απόδειξης, δηλαδή απέδειξέ μου ότι νιώθεις αυτό που νιώθεις, δεχόμαστε αυτό και καταγράφουμε αυτό. Θα ήταν παράλογο και παράδοξο να αγνοούσαμε τις μαρτυρίες όλων των ανθρώπων, όλων των πολιτισμών, όλων των φυλών για ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει και να λέγαμε επειδή δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε ή να το απορρίπτουμε. Λοιπόν, άρα έρευνες ωστόσο σε επιστημονικά κέντρα να το αναφέρουμε. Και όσον αφορά τη συνειδητή ονείρεμα, πράγματι κατά κύριο λόγο είναι μια εσωτερική εμπειρία.
Όμως έχουν υπάρξει τεκμήρια και αποδείξεις ότι για ένα άτομο επιστημονική, ο Στέφεν Λαμπέρς, ένας πρωτοπόρος στον τομέα, ψυχίατρος, ήδη από την δεκαετία του 70 που ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με το συνειδητό ονείρεμα, κατόρθωσε μέσα από τη δικιά του άσκηση, ο οποίος μάλιστα έχει εφεύρει και κάποια μηχανήματα, μάσκες ή κράνη τα οποία φοράς, τα οποία σου προκαλούν συγκεκριμένη στιγμή, σου δίνουν ένα ηχητικό σήμα ή ένα φωτεινό στα μάτια, την ώρα που ανοιχνεύει ότι κινούνται τα μάτια, ότι είσαι σε κατάσταση ονειρέματος, το REM, ώστε να πάρεις ένα εξωτερικό ερέθισμα και να γίνεις συνειδητός. Έτσι λοιπόν μπόρεσε ο Στέφεν Λαμπέρς να επικοινωνήσει, είχε δώσει δηλαδή, είχε συμφωνήσει ότι μόλις γίνω συνειδητός στο όνειρό μου, συνειδητά θα προκαλέσω τρεις κινήσεις δεξιά τα μάτια μου και τρεις αριστερά. Και πράγματι έγινε αυτό. Ωραία. Επαναλήφθηκε όλα αυτά. Κατά κόρονε, κατά την ώρα του ύπνου. Βεβαίως, αλλά τρεις συγκεκριμένες δεξιά, τρεις δεξιά και τρεις αριστερά, συγκεκριμένες κινήσεις. Το οποίο αργότερα επαναλαμβάνεται. Να προχωρήσουμε στο επόμενο βίντεο. Να δούμε μια μαρτυρία η οποία νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη και θα μας δώσει και. Εμένα βέβαια με εγωιτεύει πάρα πολύ να μπορώ να σκηνοθετώ το όνειρό μου. Θα σκηνοθετούσε Φερρυπίν να πάρει άκρη το πρωτάθλημα. Μήπως θα. Ή αν ήταν κάποιοι Ολυμπιακοί, θα σκηνοθετούσαν το όνειρο να κερδίσουν την Τσέλσι, α πούμε. Έτσι, αυτό. Αλλά δυστυχώς. Το συνειδητό όνειρο είναι το πιο πλούσιο όνειρο που μπορούμε να βιώσουμε. Τα χρώματά του, οι αισθήσει του, όλα είναι εκπληκτικά. Ωραία. Πάμε στο επόμενο βίντεο λοιπόν. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν μία μαρτυρία η οποία μας έρχεται από τον κύριο Δελακιουρίδη. Ο ίδιος έχει ζήσει μια αστρική προβολή. Λέει ότι έχει φτάσει σε κόσμους οι οποίοι ξεπερνούν το πνευματικό, το υλικό και μπορούν να παραλάβουν πληροφορίες οι οποίες μπορούν να έχουν μια προηγούμενη ή ακόμη και με μια μελλοντική ζωή. Είχατε μια εμπειρία αστρικής προβολής. Πότε συνέβη για πρώτη φορά και κάτω από ποιες συνθήκες? Για πρώτη φορά συνέβη ακούσια, χωρίς να το θέλω, σε μια εγχείρηση που έκανα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Τότε βγήκα και παρακολούθησα όλη την εγχείρησή μου. Βεβαίως μετά είπαμε τα συνηθισμένα με το γιατρό, ήταν οι συνηθισμένες αντιδράσεις, αλλά αυτό ήταν η αρχή για να με πείσει ότι εφόσον έγινε κάτι ακούσια, μπορούσε να γίνει και ακούσια. Από εκεί και πέρα προσπάθησα να ακολουθήσω μία μέθοδο για να κατορθώσω να κάνω, να φέρω το σώμα μου στην ίδια κατάσταση. Και μετά από προσπάθεια αρκετών ημερών, αυτό το πράγμα το κατόρθωσα. Τώρα με ποιον τρόπο πραγματοποιείτε την αστρική προβολή, μπορείτε να μου περιγράψετε λέει τη διαδικασία? Ναι, βέβαια ξαπλωμένος πάντα. Στην αρχή αφήνω ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο να αδειάσει το μυαλό μου από κάθε δυνατή σκέψη. Ακολούθως φαντάζομαι ένα άσπρο φως να βγαίνει από εδώ, να μπαίνει στο διάφραγμα περίπου και να κάνει αυτό τον κύκλο, και το οποίο διαρκώς αυτό το παρακολουθώ. Έως ότου κάποια στιγμή αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορο, γίνεται ένας συνεχόμενος κύκλος και σιγά σιγά με παίρνει και εμένα μαζί του και γίνουμε όλο μαζί ένα φως. Από τη στιγμή που γίνομαι φως ενέργειας, το πούμε, υπάρχει μία χωάνη την οποία καλείσαι να περάσεις, ένα στένομα που διαχωρίζει, ας το πούμε, τα δύο επίπεδα. Όταν ξαναγυρνάω είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και κρυώνω. Είναι χαρακτηριστικό αυτό για μένα. Και είμαι κουρασμένος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξαναγυρίσω στο σώμα μου. Πολλοί λένε ότι αισθάνονται δυσάρεστα όταν γυρνάνε. Μπορείτε να μου περιγράψετε τι μπορεί να συμβεί πέρα από τη χωάνη και πέρα από το άσπρο φως? Θα σου πω μια εμπειρία την οποία είχα εγώ. Αυτό το οποίο ήθελα να δω αν υπάρχουν
προηγούμενες ζωές. Κατόρθωσα και είδα μια προηγούμενη ζωή μου σαν Ισπανός ναύτης που επειδή αρρώστησα κάποια στιγμή με αφήσανε σε ένα νησί, με βγάλανε τάχα για να πάρουμε νερό και με αφήσαν και φύγανε. Πώς νιώθετε γενικώς τις στιγμές εκείνες? Δεν νιώθω. Από την άποψη του σώματος δεν νιώθεις τίποτα. Από την άποψη της ψυχής, ας πούμε ότι συμμετέχεις σε όλα τα συναισθήματα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Θυμό, αγάπη, αγανάκτηση, τα αισθάνεσαι κάπως, ας το πούμε, πιο ήπια. Τι όφελος μπορεί να έχει αυτό για κάποιον άνθρωπο? Για μένα που ήμουν ένα πάρα πολύ νευρικό άτομο, πάρα πολύ νευρικό άτομο, από τότε που έχω αρχίσει και ασχολούμαι, που ασχολήθηκα με αυτά τα πράγματα, ας το πούμε, αντίθετα είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Αυτό λοιπόν που μου έχει χαρίσει είναι η ηρεμία. Αυτή η διαδικασία, ή αν θέλετε κατά τη διάρκεια που η ψυχή, όπως μου χαρακτηρίσατε, βγαίνει από το σώμα, κρύβει κάποιο κίνδυνο? Όχι. Απολύτως κανένα κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι το άγνωστο, ο φόβος. Όλοι μας φοβόμαστε το άγνωστο. Εντάξει, το άγνωστο είναι αυτό το οποίο μας φοβίζει. Το ίδιο υπάρχει και εκεί. Αλλά εφόσον το γνωρίσεις, από εκεί και πέρα πάει να είναι άγνωστο και προχωράς. Πώς μπορώ να μην ξεχαστώ εκεί που θα πάω και να δώσω εντολή στον εαυτό μου ότι πρέπει να γυρίσει πίσω? Δεν χρειάζεται να δώσεις εντολή. Και να ξεχαστείς εσύ, υπάρχει όριο το οποίο θα σε επαναφέρει. Υπάρχει μια ασημένια κλωστή η οποία σε συνδέει με το σώμα σου. Εγώ δεν την έχω δει. Όλοι λένε ότι υπάρχουν. Εγώ δεν τη βλέπω. Αλλά μόλις σκεφτώ ότι θέλω να ξαναγυρίσω, απευθείας ξαναγυρίζω με γρήγορες διαδικασίες. Και τι διάρκεια έχει? Το ταξίδι διαρκεί λεπτά, αλλά μέσα σε αυτά τα λεπτά βλέπεις χρονικά όρια ίσως και ετών. Και γιατί δεν θα μπορούσαμε να μπερδέψουμε ένα όνειρο με μια αστρική προβολή? Γιατί η αστρική προβολή είναι ένα τελείως άλλο πράγμα. Το όνειρο βλέπεις μια κατάσταση και είσαι κοιμισμένος. Αν σε τσιμπήσουνε στο όνειρο, ξυπνάς. Στην αστρική προβολή το σώμα σου είναι τελείως νεκρό. Η ενέργεια που κρύβει αυτό το σώμα μέσα του καθένα μας αποχωρίζεται από το σώμα και δεν είναι μέσα στο σώμα να ζήσει μια κατάσταση όπως είναι σε ένα όνειρο ή σε έναν εφιάλτη κτλ. Το επόμενο Σάββατο αποκλειστικά για τις πύλες του Ανεξήγητου γίνεται στο Διεθνές Ινστιτούτο Μεταφυσικής στο Παρίσι ένα επιστημονικό πείραμα τηλεπάθειας με την καθοδήγηση του διάσημου Έλληνα φυσικού Μάριο Βάρβογλη. Δηλώσεις συμμετοχής τώρα στο τηλέφωνο 210-5707-900 και από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-852. Και να περάσουμε τώρα στην καθαρά επιστημονική άποψη της ιατρικής, κυρία Μελά, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για το άτομο το οποίο βρίσκεται σε συνειδητό ονείρεμα, σε αστρική προβολή. Για παράδειγμα, να πάθει καρδιά εκείνη την ώρα που βιώνει αυτή την εμπειρία, θα μπορούσε? Ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στους ανθρώπους γίνονται τις πρώτες πρωινές ώρες του ύπνου, διότι εκείνη την ώρα βλέπουν τα περισσότερα όνειρα και ένας άνθρωπος που έχει μια καρδιοπάθεια ή μια υπέρταση που βλέπει ότι τον κυνηγούν, αντίστοιχα ανεβαίνει η πίεση ή κάνει μια μεγάλη ταχυκαρδία και μπορεί να κάνει πρόβλημα καρδιολογικό. Όνειρα, όπως ξέρουμε όλοι μας, βλέπουμε χιλιάδες, ελαχίστων δευτερολέπτων,
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα αυτό φυσικά όχι δεν έχει μελετηθεί, όχι δεν υπάρχουν στοιχεία. Ακούμε εδώ τους επιστήμονες, εμείς δεν απορρίπτουμε τίποτε. Δεν μπορούμε να σπαστούμε όλα, όμως ότι εγώ το βράδυ θα πω, όπως είπαμε και με την κυρία Δουκλιαράκη, να τη δώσω τον ύπνο μου, τι καλύτερο μπορεί να με βρει. Αλλά διανοείστε να πούμε κάτι άλλο. Γιατρέ, βλέπω έτσι μια... Άνοιξη είναι, άνοιξη. Άνοιξη, ανοιξιά. Σάββατο βράδυ, άνοιξη, όλα μαζί πάνε. Ναι. Είναι αδιανόητο επιστημονικά όμως, για την ιατρική επιστήμη μιλάω, ότι μπορεί να σκεφτώ το όνειρο ή να συναντηθώ με την κυρία Δουκλιαράκη στον ύπνο μου και να γίνει. Δεν υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχει τεκμηρίωση, δεν μπορούμε να το σπαστούμε. Δεν απορρίπτουμε τίποτε. Έτσι, σωστά. Στοχαστικά τα ακούμε και λέμε ότι μπορεί σε 50 χρόνια να γίνεται. Μα τώρα όμως δεν υπάρχει. Ήδη γίνεται χιλιάδες χρόνια, 50 χρειάζονται ακόμα. Ωστόσο η κίνδυνη είναι υπαρκή. Είναι συμβολικό, γιατί άμα λέμε ότι έφυγα σήμερα και πήγα στην Αμερική και ανέβηκα στο άγαλμα της Ελευθερίας και εγώ ναι το κατάλαβα, δεν θα με πείσετε. Απλά διαφέρει η περίπτωση σας, γιατί η μία είναι πρακτική επιστήμη, ενώ η άλλη έχει να κάνει την εμπειρία αυτό που έχεις εσύ. Είναι ένα απόσπαστο λοιπόν, αυτό. Κύριε Δουλειεράκη, στην διαδικασία εσείς κάνετε γιόγκα και διαλογισμό. Ναι, ακριβώς. Παρατηρούνται φαινόμενα τέτοια αστρικής προβολής όπως τα εννοούμε. Άπειρα. 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 Δηλαδή, περιγράψτε μου μια κατάσταση. Ναι, να σας πω. Καταρχήν, ο όρος αστρική προβολή χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Από τη δική μου εμπειρία, οι μαθητές με τους οποίους εργάζομαι, αλλά και εγώ σαν μαθητής του εαυτού μου του ίδιου, έχω να πω ότι όταν συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη τοποθέτηση για το τι κάνουμε. Δεν ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι τώρα θα κάνω μία αστρική προβολή, οπότε κλείνω τα μάτια και αρχίζω. Αστρική προβολή. Οκ, okay, προχωράμε. Ξεκινάμε να έρθουμε σε επαφή με την εσωτερική μας σιωπή, με το σταμάτημα του νου μας, ίσως με την κατάλυση των συμβατικών αντιλήψεων για το χώρο χρόνο, να μην μας κυνηγούν οι αναμνήσεις ή τα άγχη για το μέλλον και το καθεξής. Όταν αυτό το επιτεύξει το άτομο το οποίο δουλεύει, το πιο πιθανό, το πιο επόμενο βήμα θα είναι να αρχίσει να αισθάνεται ότι βγαίνει από την κατάσταση συνειδητότητας, συγγνώμη, τη γνωστή του. Mm-hmm. Αστρική προβολή θα λέγαμε ότι γίνεται μόνο όταν περνάμε σε αστρικό πεδίο. Θα έλεγα ότι στη συγκεκριμένη συζήτηση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την εθερική προβολή. Τι είναι αυτό το αστρικό, πείτε μας λιγάκι να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μιλάμε τόση ώρα για αστρικό πεδίο, για αστρικό σώμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αστρικό πεδίο, το λέει και η λέξη, είναι κάτι έξω από τη γήινη, ας το πούμε, εμπειρία. Είναι μία θέση της συνείδησής μας που εφορά από πάνω προς τα κάτω και όχι από κάτω προς τα πάνω, απ' έξω προς τα μέσα και όχι από μέσα προς τα έξω. Για να είμαι πιο λιανή, αστρικό πεδίο είναι οτιδήποτε έξω από μένα. Το ενεργειακό μας δηλαδή σώμα, έτσι να το χαρακτηρίσουμε. Το ενεργειακό σώμα όλης της ύπαρξης, όλου ναι, του κόσμου. Είναι αυτό που λέμε η άβρα που έχει. Είναι αυτό που λέμε η άβρα που έχουμε όλοι μας, ναι. Που είναι μια ενέργεια άειλη που δεν μπορούμε να την δούμε, να την διαπιστώσουμε το μάτι. Και αυτή η ενέργεια για αυτό το άειλο σώμα μας μπορεί να φεύγει... Να φεύγει σε ένα πεδίο έξω από αυτό που βιώνουμε ως υλικό, γήινο και καθημερινό. Προσωπικά θα πάρω και εγώ τη θέση του γιατρού δηλαδή, γιατί είμαι και εγώ επιστήμονας και θα πω ότι εξηγήσεις υπάρχουν πάμπολες, αλλά δεν εξηγούν τίποτα στην πραγματικότητα. Οι εμπειρίες είναι αυτές που μετρούν. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη... Εξηγήσεις και να δοθούν δεν είναι εξηγήσεις. Να ακούσουμε και τον κύριο Λιακόπουλο. Γιατί ο βουδισμός στις λεγόμενες ανατολικές θρησκείες νομίζω ότι κάνει χρήση αυτών των μεσόρων. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το όνειρο. Θέλω να πω ότι όνειρα, όπως είπε και ο γιατρός, έχουμε πάρα πολλά. Τα περισσότερα όμως όνειρα είναι αποτέλεσμα των επιθυμιών και των αποθήσεων που έχουμε ζήσει τις 3-4 τελευταίες ημέρες. Πολύ λίγα όνειρα είναι εκείνα τα οποία τα αποκαλούμε προφητικά όνειρα και υπάρχουν και σπάνια όνειρα τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Mm-hmm. Τα προφητικά όνειρα μας δίνουν
αποκαλύψεις. Για το μέλλον. Για το μέλλον και πρέπει να εμείς να τα αποκωδικοποιήσουμε. Τα αποκαλυπτικά δεν χρειάζεται τίποτα γιατί κατευθείαν μας εξηγούν ορισμένα πράγματα. Η συνειδητή είσοδο στο όνειρο... Ένα λεπτό να καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα που λέτε. Αλλά αυτό που μας λέτε τώρα δεν σημαίνει παρέμβαση, δεν σημαίνει δηλαδή ότι εγώ σκηνοθετώ αυτό. Είναι... Ακριβώς τώρα συμβαίνει. Θέλω να πω τώρα στην επόμενη φάση. Η συνειδητή είσοδος στην κατάσταση του ονείρου είναι μία άσκηση την οποία την ασκούμε ευρύτατα στο θιβετιανό βουδισμό. Είναι μία άσκηση η οποία προϋποθέτει νήση και μία προπαρασκευή. Βασικά η μεγαλύτερη προπαρασκευή αναφέρεται στο να θυμόμαστε τα όνειρά μας. Mm-hmm. Δίνεται εντολή δηλαδή να καταγράφουμε τα όνειρά μας και να φτάσουμε σε ένα σημείο να θυμόμαστε τα όνειρα τα οποία βιώνουμε. Όταν μετά από άσκηση βρεθούμε στην κατάσταση του ονείρου και έρθει μέσα μας η επιβεβαίωση ότι τώρα βρίσκομαι σε όνειρο, δίνουμε οδηγίες να γίνουν στην αρχή πολύ απλές κινήσεις μέσα στην κατάσταση του ονείρου. Γιατί τις περισσότερες φορές όταν συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε όνειρο, ξυπνάμε. Ναι. Όταν λοιπόν φτάσουμε σε μια ευλογημένη συνθήκη όπου είμαστε μέσα στο όνειρο, ξέρουμε ότι είμαστε στο όνειρο και έχουμε και μια προπαίδεια και πούμε κάθισε κάτω στην κατάσταση διαλογισμού ή πέσε ένα μάντρα ή κάνε μια κίνηση, τότε αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στη διαδικασία του ονείρου. Η διαδικασία του ονείρου αφορά να ξεκαθαρίσουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν επικαθίσει επάνω στη συνείδησή μας. Δεν αποσκοπεί αυτή η άσκηση σε τίποτε άλλο παρά μετά από πάρα πολλές εξελίξεις της να φτάσουμε στο σημείο να έχει καθαρίσει η συνείδησή μας και να μπορούμε να κοιμόμαστε σε ένα πολύ γαλήνιο, καθαρό, λευκό ύπνο χωρίς όνειρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το σπουδαιότερο, κύριε Καλαβέλα, είναι το εξής. Λειτουργεί σαν καθαρτήριο δηλαδή αυτό. Έτσι. Το σπουδαιότερο είναι το εξής. Καθαρτήριο της συνείδησης, της ψυχής. Της συνειδητότητάς μας. Πάνω στη συνείδησή μας έχουν επικαθίσει πάρα πολλά πράγματα. Εκεί λοιπόν συμβαίνει μέσα από τα αντίδοτα τα οποία χρησιμοποιούμε να ξεκαθαρίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, βρίσκομαι μέσα στο όνειρο και διψώ. Δημιουργώ μια βρύση και πίνω νερό. Βρίσκομαι σε ένα χώρο που έχει πιάσει φωτιά. Επίσης, τη σβήνω. Είμαι μπροστά σε ένα βαράθρο. Και σταματάω. Δεν περνάω, παίρνω φτερά ή παίρνω ένα αλεξίπτωτο κτλ. Σκοπός, εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι όταν αρχίζουμε να χειριζόμαστε τις συνθήκες του ονείρου και μπορούμε αυτό το οποίο είναι αρνητικό να το κάνουμε θετικό, κατά ένα ανεξήγητο για τον κύριο Μελά τρόπο, θα είμαστε σε θέση να επεμβαίνουμε και να ρυθμίζουμε και τα πράγματα της καθημερινότητας. Όταν δημιουργήσουμε δηλαδή ένα εμπόδιο, να έχουμε αποκτήσει την ευλογία, την εμπειρία και τη διάβια εκείνη, μάλιστα, ώστε να μπορούμε να το χειριστούμε σαν συνθήκη. Βοηθάει και πρακτικά δηλαδή πλέον στην καθημερινή ζωή. Αλλά θέλω να τονίσω ότι ο σκοπός του συνειδητού ονειρέματος, ο κύριος Ευαγγελόπουλος έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα, είναι να ξεκαθαρίσουμε κάποτε από όλη αυτή τη σαβούρα την οποία κουβαλάμε και να φτάσουμε στο σημείο να ονειρευόμαστε, ξαπλώνουμε στο κρεβάτι μας, ονειρευόμαστε λοιπόν ότι έρχεται ένα λευκό φως το οποίο μας περιβάλλει και μέσα σε αυτό κοιμόμαστε και αποκτούμε έναν πολύ ευχάριστο ύπνο. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως κάνατε μια αναφορά στη μύηση που μπορεί να έχει κανείς για να περάσει στο αστρικό, αν θέλετε, ταξίδι, μήπως υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά οι οποίες βοηθούν, αν θέλετε, αυτή τη μετάβαση σε ένα άλλο επίπεδο, όπως παράδειγμα η λέξη, αν θέλετε, φαραών και λαράς. Η μύηση αφορά τη σύνδεση του ασκούμενου με ένα αρχέτυπο. Στην περίπτωση δική μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
το αρχέτυπο του Μαντζούσρι είναι ένας μποντισάτβα ο οποίος ασχολείται και προβάλλει τη Σοφία, κάτι περίπου σαν την Αθηνά τη δική μας, τη Θεά της Σοφίας, και η μίληση αυτή και η διασύνθεση μας βοηθάει να αποκτήσουμε συνείδηση και να μην ξεχνάμε τα όνειρα. Να περάσουμε στο επόμενο βίντεο. Να πούμε ακριβώς ότι δεν είναι απαραίτητο η αστρική προβολή, το συνειδητό όνειρεμα, να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Και αυτό γιατί η αστρική προβολή σημαίνει ότι κάποιος περνάει το εθερικό του σώμα σε έναν διαφορετικό κόσμο. Εκεί όμως ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπο με επικίνδυνες δαιμονικές οντότητες. Αστρική προβολή είναι μία προβολή της συνειδητότητας του ατόμου σε ένα επίπεδο πάνω από το φυσικό. Δηλαδή αυτό που ταξιδεύει στην αστρική προβολή σίγουρα δεν είναι το σώμα, είναι η συνείδηση, δεν είναι ούτε η ψυχή. Ούτε η ψυχή, είναι μόνο η συνειδητότητα στην οποία καταγράφονται και αυτές οι εμπειρίες από αυτή την προβολή. Το σώμα πάντοτε παραμένει σε φυσικό επίπεδο και η ψυχή πάντοτε στο επίπεδό της. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές ή πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να έχει μια εξωσωματική εμπειρία, να ταξιδέψει δηλαδή με αυτόν τον τόσο διαφορετικό τρόπο? Η βασική τεχνική είναι ότι το άτομο θα πρέπει να μπορεί να χαλαρώσει πολύ, να μην έχει καθόλου άγχος, ούτως ώστε οι άνθρωποι που δεν έχουν πολύ άγχος ή καθόλου άγχος έχουν περισσότερη ενέργεια, την ελεύθερη, την οποία μπορούν να διαθέσουν για αυτή την προβολή. Επίσης δεν μπορούν να έχουν πολλές δεσμεύσεις ενέργειας, δηλαδή να σκέπτονται εκείνοι, να τους απασχολούν πώς θα πληρώσουν τα χρέη τους ή κάτι άλλο, γιατί όλα αυτά που μας απασχολούν δεσμεύουν ενέργεια, θα λέγαμε μέσα σε εισαγωγικά καύσιμα, και δεν μπορεί η συνειδητότητα να προβληθεί. Αυτό εξηγεί κατά κάποιο τρόπο και το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι παθαίνουν αστρική προβολή ακούσια, δηλαδή απλώς είναι χαλαροί, δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό. Στον ύπνο τους. Θεωρώ ότι μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στον ύπνο τους έχουν κάνει κάποια αστρική προβολή ή έχουν κάποια εξωσωματική εμπειρία. Υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ της αστρικής προβολής και του συνειδητού ονειρέματος? Ναι, το συνειδητό ονείρεμα είναι μία πιο, θα έλεγα, επιστημονική πρακτική, η οποία διδάσκεται και στο πανεπιστήμιο και βέβαια διαφέρει πάρα πολύ από την προβολή της συνειδητότητας σε ένα άλλο επίπεδο. Το συνειδητό ονείρεμα είναι επιλέγω εγώ να σκηνοθετήσω και να επιλέξω τους ηθοποιούς που θα παίξουν στο όνειρό μου. Στην περίπτωση της αστρικής προβολής, όταν κάποιος συνειδητά μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, είναι χαλαρός, ακολουθεί συγκεκριμένες πρακτικές, αν τον διακόψουν, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι? Έχουμε μία επιστροφή η οποία περιγράφεται σαν ένα τράνταγμα και το άτομο θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να τα βρει με το φυσικό του σώμα. Επίσης, ο βασικός κίνδυνος σε αυτές τις προβολές της συνειδητότητας είναι ότι σε αυτά τα επίπεδα κυκλοφορούν πολλές ενεργειακές οντότητες και ενέργειες τις οποίες μπορεί να συλλέξει η συνειδητότητα και να μην ξέρει το άτομο όταν θα επιστρέψει σε φυσικό επίπεδο να τις κατατάξει και να τις αντιμετωπίσει. Αυτό τι συνέπειες θα έχει? Θα έχει κάποια διαταραχή. Που έχει να κάνει με την υγεία του, την με την ψυχολογική του υγεία. Άρα υπάρχουν κίνδυνοι. Πώς μπορεί κάποιος να ξεφύγει από αυτούς, τι θα πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να είναι ένα ψυχολογικά σταθερό άτομο. Ας πούμε, δεν πρέπει να έχει κάνει χρήση ουσιών. Θα πρέπει να είναι ένα άτομο που έχει διαβάσει για αυτά τα πράγματα και μέσα από αυτές τις γνώσεις να αποφασίσει συνειδητά το βήμα αυτό της προβολής της συνειδητότητας σε ένα άλλο πεδίο. Θα ήθελα να πω γενικά ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες, αστρική προβολή, αστρικό ταξίδι,
ακόμα θα έλεγα και το συνειδητό ονείρεμα, δεν συντελούν στην πνευματική εξέλιξη, δεν συντελούν πάντα στη συνειδητή εξέλιξη του ανθρώπου. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να εξελιχθεί μπορεί να επιλέξει τον κατευθείαν δρόμο, δηλαδή να πάει στο επίπεδο της ψυχής ή να πάει στο επίπεδο του πνεύματος, να ελευθερώσει δηλαδή την επικοινωνία με τον Θεό του. Οπότε όλα τα άλλα είναι περιττά. Το επόμενο Σάββατο, αποκλειστικά για τις πύλες του Ανεξήγητου, γίνεται στο Διεθνές Ινστιτούτο Μεταφυσικής στο Παρίσι ένα επιστημονικό πείραμα τηλεπάθειας με την καθοδήγηση του διάσημου Έλληνα φυσικού Μάριο Βάρβογλη. Δηλώσεις συμμετοχής τώρα στο τηλέφωνο 210-5707-900 και από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-852. Κύριε Φλάμπουρα, να έρθουμε σε εσάς. Και αυτό γιατί απαραίτητο στοιχείο για τη γνωστικιστική διδασκαλία είναι και η διδασκαλία της αστρικής προβολής. Τι επιζητάτε από αυτό, τι επιδιώκετε? Καταρχήν να αναφέρω ότι οι λέξεις που αναφέρατε πριν, Φαραών και Λαράς, αποκλειστικά είναι στην Εάν μιλάγατε φιλοσοφία. Πιο δυνατά θα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα. Αποκλειστικά ανήκουν στην διδασκαλία. Είσαι σε πολύ μεγάλη χαλάρωση φαίνεται και σε πολύ μεγάλη γαλήνη, αλλά εγώ είμαι λίγο... Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, θα θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι ένα πράγμα είναι αστρική προβολή και ένα άλλο πράγμα είναι ο αστρικός διαχωρισμός. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, γι' αυτό κάποιο, το ανέφερε πολύ σωστά η κυρία Αλβιεράκη, ότι έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Η αστρική προβολή κυρίως είναι μια διανοητική λειτουργία περισσότερο παρά ένα αστρικό ξεδίπλωμα. Μάλιστα. Έτσι, όπως το λέμε εμείς στην διδασκαλία. Αν μπορεί να διευκρινίσετε λιγάκι αυτό, θα μας βοηθήσετε. Υπάρχουν κόσμοι, παράλληλα σύμπαντα. Νομίζω έχετε κάνει και κάποια... Παράλληλα σύμπαντα, έτσι. Έτσι. Αυτό ακριβώς όταν λέμε βρισκόμαστε στο αστρικό, σημαίνει ο αστρικός λοιπόν κόσμος είναι ένα, ας μπορούμε να πούμε, ένα παράλληλο σύμπαν με το δικό μας, το οποίο συμβαίνει εδώ και τώρα αυτή τη στιγμή παράλληλα με εμάς. Έτσι. Το αστρικό, ο αστρικός κόσμος είναι πανομοιότυπος με τον δικό μας φυσικό κόσμο, έτσι λέγεται, απλά διέπεται από λιγότερους νόμους. Μάλιστα. Εσείς τι όμως έχετε? Ο αστρικός διαχωρισμός τι είναι? Ο αστρικός διαχωρισμός είναι διαμέσου κάποιων πειθαρχιών, κάποιων, όπως πολύ σωστά αναφέρανε, κάποιων μοιήσεων, ας το πούμε έτσι, είναι το να καταφέρεις να δονήσεις όλα τα σωματίδια του οργανισμού σου σε κάποια συγκεκριμένη συχνότητα, ώστε να μπορέσεις να αντιληφθείς αυτή την κατάσταση, αυτό το σύμπαν. Μάλιστα. Βάλετε μια τελεία, γιατί μιλήσατε τώρα για να δομήσουμε την συχνότητα και αυτά. Είναι ο κύριος Πάπας που θέλει να μας εξηγήσει. Σε λίγο θα μας κάνετε, κύριε Πάπα, ένα πείραμα εδώ. Βεβαίως. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, στο γραφείο μου που ήρθατε, κάτι τέτοια μου λέγατε. Ναι. Ότι θα καταφέρουμε. Ναι, θα κάνουμε κάτι. Για πετε μου. Τι θα δούμε σε λίγο εδώ πέρα, τι θα κάνετε? Εδώ θα δούμε μια ενεργειακή εξισορρόπηση. Θα δούμε πώς αυτό το εθερικό, δηλαδή το κραδασμικό που εκπέμπεται στα 10 Hz, δηλαδή 10 νανομέτρα, που δεν είναι αντιληπτό από το μάτι μας. Εμένα, αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα να διαφωνήσω ότι μπορεί να φαίνεται το κραδασμικό, δηλαδή η άβρα, με γυμνό μάτι. Διότι και ο γιατρός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουμε τον μηχανισμό. Δηλαδή δεν έχουμε τα κατάλληλα κύτταρα για να μπορούμε να τον δούμε με γυμνό μάτι. Δηλαδή να δούμε ένα φάσμα των 10 Hz. Να δούμε δηλαδή αυτό τον διαχωρισμό. Λοιπόν. Που λέγατε πριν. Αυτό είναι. Ναι, δεν μπορούμε να το δούμε. Γιατί το σώμα από το ενεργειακό σώμα. Είναι ενέργεια. Συγγνώμη, μία μικρή παρέμβαση. Οι ερμηνείες είναι αυθαίρετες. Όχι, προέρχονται.
λέω την επιστήμη και τα φωτιά από τον εσωτερισμό που είναι αυθαίρετα όλα. Το ρωτάω για σένα. Το έχω ασχοληθεί χρόνια, Είναι αυθαίρετα όλα. Δηλαδή, εννοείται ότι δεν αποδέχεστε εάν πειραματικά δείξει ο κύριος Πάπας ότι η άδρα αυτή μετριέται και ότι αυτό που λέμε αστρική προβολή μπορεί να συμβεί. Εδώ πέρα μπαίνουν χίλιες δυο ορολογίες. Αστρικό, το εξηγεί ο καθένας όπως θέλει. Όλα αυτά είναι θεοσοφικοί όροι, ας πούμε. Μπαίνει η άβρα, μπαίνουν χίλια δυο πράγματα από κάτι που... Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι όμως υπαρκτά. Ερμηνείες, να... ερμηνείες πραγμάτων αγνώστων. Τις εμπειρίες να μετρήσουμε. Οι εμπειρίες μετράνε. Οι εξηγήσεις είναι αυθαίρετες. Όλες αυτές έχουν ασχοληθεί χρόνια με τον χώρο. Αγαπητέ μου κύριε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε έτσι να απορρίπτετε τα πάντα. Αγαπητέ μου κύριε. Τις εξηγήσεις, όχι τα πειράματα, όχι τις εμπειρίες. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Πάπας. Αγαπητέ μου κύριε, εγώ συμφωνώ και με την άποψη τη δική σας, χωρίς να αποκλείω και τις απόψεις του κυρίου Βιαννίτη και του γιατρού μας από εδώ και της κυρίας. Προσεγγίζομαι ένα θέμα που είναι πολύ τεράστιο, θέλει ευρύ μυαλό και ανοιχτό. Δεν θέλει μια εμπειρία. Δεν μπορεί να σε πρέπει να έχουμε ευρύ ορίζοντα. Αυτό λέω. Δεν μπορώ να πείσω τον γιατρό. Θα μου πει φαντασίωση ο γιατρός. Θα μου πει. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πρόβλημα όλων. Μόνο αν το συμβεί και δεν είναι τώρα. Κάτσε, ρε φίλε, εγώ είμαι συγγενή. Το έχω καταλάβει εδώ και ώρα. Ξέρω ότι είναι αγνοή μονό, αν είναι φαντασίωση. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Να μιλήσω με ορολογίες. Εδώ μπορούμε να καταγράψουμε το κραδασμικό. Αυτό που εκπέμπεται στα 10 Hz, το λέμε αύρα, είναι κραδασμός, εκπέμπεται προς τα έξω. Μπορούμε να δούμε τρεις φάσεις, να δούμε τα τσάκρα, να δούμε την κεντρική μας άβρα, όπως θέλετε μπορείτε να το εκφράσετε, και να δούμε και την άβρα της περιφέρειας, αυτή που αλλάζει καθημερινά χιλιάδες και εκατοντάδες φορές. Μάλιστα. Να πω ένα φυσικό πεδίο του σώματος. Ναι. Αυτό λέω και εγώ. Θα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά και πειραματικά σε λίγο. Να πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι. Να προχωρήσουμε να δούμε μία ακόμη μαρτυρία από έναν επιστήμονα ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Διεθνούς Ακαδημίας Συνείδησης. Ο ίδιος λέει ότι μία αστρική προβολή είναι και η απόδειξη για μία προηγούμενη ζωή. Δείτε εδώ. Αν επιχειρήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό της αστρικής προβολής, ποιος θα ήταν αυτός και ποια στοιχεία περιλαμβάνει. Probably the best definition of an out-of-body experience is the separation from the physical body of a non-physical body that we consider exists. So this is one of the most profound findings that we can have through experimenting with the out-of-body experience. So essentially that's it. It's the separation of the consciousness of the individual from their physical body using a more subtle body that they have. Do you think that this could be... Θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει απόδειξη για την ύπαρξη μιας άλλης ζωής, πως η ψυχή μας εντός αγωγικών τριγυρίζει? Realizations when we start to have these experiences consciously, we see this very clearly that we do have some kind of a soul, a spirit if you like. We like to use the word consciousness because it's more objective, more neutral, okay? But we do think we have this individual essence that survives physical death, okay, and then will have another life again in the future and has had lives in the past, okay? So this is something very clear that we can see as a result of these experiments. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για την υγεία. Και ποιους κινδύνους διατρέχει το άτομο με τις εξωσωματικές εμπειρίες? We don't think there are any risks that we're aware of. There are some myths that go around about, oh, the person might, you know, not be able to get back to their physical body again. Okay, they're going to be stuck there forever. Or, oh, there might be a negative spirit entity that's going to take over their physical body. But we don't think these things can happen. And I know that at least in our organization, we have probably 700 or 800 volunteers and instructors that are having these experiences regularly. And so far, we don't know of any problems that have occurred with this. So we think it's definitely safer than crossing the street, let's put it that way. Υπάρχει πιθανότητα δύο ή περισσότεροι άνθρωποι να ελέγξουν την αστρική προβολή τους και να βρεθούν μαζί σε αυτό το νέο περιβάλλον? Ή αυτό που ισχυρίζομαι θα μπορούσε να αποτελεί ένα τρελό σενάριο?
Όχι, δεν είναι. Στην πραγματικότητα, αποτελεί και ένα από τα βασικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για το ότι πρόκειται για ένα πραγματικό φαινόμενο. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι αν πολλές φορές κάποια άτομα νομίζουν ότι μοιράστηκαν το ίδιο όνειρο, θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να είχαν μια κοινή εξωσωματική εμπειρία. Μοιάζει να είναι πιο κατανοητό. Γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι πηγαίνουν σε ένα περιβάλλον, ένα πραγματικό μέρος που δεν ανοίξει τον υλικό κόσμο που βρισκόμαστε τώρα, αλλά και πάλι είναι ένα μέρος που υπάρχει και μπορούν να πάνε εκεί, να έχουν μια συζήτηση, να παρατηρήσουν ορισμένα πράγματα και να επιστρέψουν και οι δύο ξεχωριστά στα φυσικά τους σώματα και να θυμούνται και οι δύο την εμπειρία. Πόσο συχνά μπορούν να συμβούν αυτές οι διεργασίες? Μπορεί κάποιος να έχει όσο συχνά επιθυμεί? Η πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν αυτή την εμπειρία μια φορά την εβδομάδα ή στις δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με μία από τις θεωρίες, συμβαίνει σε όλους κάθε βράδυ, απλώς δεν το αναγνωρίζουν. Μπορούμε να δούμε ότι πολλές φορές όταν πηγαίνουμε στο κρεβάτι το βράδυ, το μη φυσικό σώμα για το οποίο κάναμε λόγο αποχωρίζεται ελάχιστα από το φυσικό σώμα, ίσως για 10, 20, 30 εκατοστά και ορείται πάνω από το φυσικό σώμα. Μένει εκεί για το βράδυ και συντελεί στο να διατηρούμε ενέργεια και να είμαστε αναζωογονημένοι για την επόμενη μέρα. Σε λίγα λεπτά, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα κάνουμε αυτό το πείραμα εδώ πέρα μπροστά σας με την βοήθεια του κυρίου Πάπα, να το δούμε αυτό το πράγμα λίγο πιο κοντά, διότι έχω την αίσθηση, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, κυρία Δουγεράκη, ότι εδώ πέρα έχουμε μπερδευτεί λιγάκι με έννοιες και με όρους. Αστική προβολή, συνειδητό ονείρεμα. Κατά βάση λέμε το ίδιο πράγμα. Πάνω σε αυτό, κύριε Χαρδαβέλα, με συγχωρείτε, να σας πω συγκεκριμένη εμπειρία προσωπική δική μου σε νεαρότερη πολύ ηλικία, ας πούμε. Αυτό που λέμε αστική προβολή. Βασικά είναι να μπορείς να αισθάνεσαι ότι είσαι καπαλού και να, το σώμα σου δεν μπορεί να το δεις μόνο μέσα από καθρέφτη. Μόνο μέσα από το όνειρο και... Όχι. Αλλά... Όχι, εν πλήρη εγρηγώση. Εδώ όπως ο γιατρός προηγουμένως έκανε λόγο... Κύριε Βαγγελόπουλο, μισό λεπτάκι. Ο γιατρός προηγουμένως έκανε λόγο για την ύπαρξη μιας άλλης ζωής μέσα από την αστρική προβολή. Γεγονός που σημαίνει ότι κάπου αυτό το εθερικό σώμα περιδιαβαίνει και βλέπει πράγματα που είτε θα συμβούν είτε έχουν συμβεί. Ανθρώπους, οντότητες, οτιδήποτε άλλο. Αυτά μπαίνουν τώρα ορολογίες, επειδή έχουν πει άλλα. Μπαίνουν ορολογίες. Όλους θέλουν να συζητήσουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε. Ναι, αλλά ποιος ξέρει τι είναι το εθερικό σώμα. Όχι, μήπως και αυτά προκύπτουν από τις μαρτυρίες, κύριε Βαγγελόπουλο. Να είσαι προδιατεθειμένος και για όλα αυτά. Τι είπατε? Να είσαι προδιατεθειμένος. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι παίζει μεγάλο ρόλο η υποβολή? Εννοείται. Έτσι, δηλαδή, υποβάλλεις τον εαυτό σου σε μια διαδικασία και τη πιστεύεις και τη ζεις. Και τι θα γίνει αν εγώ ή ένα άτομο που είναι ξαπλωμένο σε ένα μέρος μεταφέρει τη συνείδησή του σε ένα άλλο μέρος και φέρει πληροφορίες που δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζει όταν ήταν ξαπλωμένος? Ή εξ αποστάσεως όλος που λέμε, εκτός ύπνου. Εκτός ύπνου. Πάνω σε διαδικασία αστρικής προβολής, ας το πούμε, εθερικής προβολής, δεν ξέρω πώς να το πούμε, η έννοια την οποία εγώ αναγνωρίζω είναι εξωσωμάτωση, δηλαδή μεταφορά της συνείδησης έξω από το σώμα. Αυτό είναι από ένα γεγονός που πηδάει ότι η συνειδητότητα δεν περιορίζεται μόνο στον υλικό φορέα, αλλά είναι και κάτι άλλο. Εσείς λοιπόν λέτε. Υπάρχουν αυτές λοιπόν μέσα στις εσωτερικές παραδόσεις, αυτό το αστρικό ταξίδι εξωσωμάτωση μπορεί να γίνει για παράδειγμα για θεραπευτικούς σκοπούς. Ένα άτομο μπορεί να μεταφερθεί σε ένα άλλο μέρος και εκεί να εκτελέξει πράξεις, δηλαδή να έχει και επενέργεια εκεί πέρα. Ή μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες να το δει. Όχι σε παρατηρητισμό, μισό λεπτάκι. Όχι να παρατηρεί τα πράγματα. Και να παρατηρεί, αλλά μπορεί να και να επενεργήσει υπό κάποιες συγκεκριμένες προποθέσεις. Κύριε Διανύλη. Ίσως όταν θα κάνουμε μια εκπομπή που σίγουρα θα πρέπει να γίνει για ασυνήθιτους πνευματικούς θεραπευτές, να εξετάσουμε και πιο σοβαρά μια περίπτωση ενός Κύπριου, τον δάσκαλο, τον Σιλιανό Αντεσλή, όπως λέγεται, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκπληκτικός πνευματικός δάσκαλος. Η διδασκαλία του έχει μεταφερθεί στο εξωτερικό. Υπάρχουν ομάδες σε όλο τον κόσμο, Ιαπωνία, Γερμανία, Αμερική, οι οποίοι ακολουθούν τη διδασκαλία του. Αλλά κυρίως ήταν εξαιρετικός θεραπευτής. Έκανε θαύματα ο άνθρωπος πραγματικά, χωρίς ποτέ βέβαια να πάρει κάποιο αντάλλαγμα γι' αυτό. Ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος, ναι. Και αξίζει να τον δούμε. Για πέστε μου κάτι όμως τώρα. Αυτός γιατί... δίδασκε πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτό το φαινόμενο που το έλεγε εξωσωμάτωση. Και μάλιστα το έκανε, ήταν καλεσμένος το βράδυ σε ένα σπίτι και το απόγευμα το συνήθιζε. Πήγαινε στο σπίτι, ξάπλωνε στο δικό του το σπίτι, έβγαινε από το σώμα του, πήγαινε εκεί πέρα, άκουγε εκεί που ετοιμάζανε τα φαγητά και τέτοια, γιατί όλοι τον περιβάλλαν με σεβασμό και περιμένα το δάσκαλο το βράδυ. Και όταν πήγαινε εκεί πέρα, τους έλεγε το απόγευμα που είπε σε εκείνο, το απόγευμα που είπε στο άλλο,
Το βλέπω, έκανε εν είδη αστείο ακόμα. Ένα λεπτό. Βλέπω τον κύριο Μελά που κάνει κάποιες έτσι γκριμάτσες και λέει τι είναι αυτά. Καταλαβαίνω το σκεπτικισμό που μπορεί να υπάρχει. Είμαι στην πλευρά του, γιατί θέλω να μου πείτε εάν αυτά όλα που λέτε και περιγράφετε, πέρα από τη μαρτυρία του συγκεκριμένου ανθρώπου, έχουν αποδειχθεί και πειραματικά. Πειραματικά, αυτό πειραματικά. Αυτό που έχουμε είναι καταστάσεις μερικών ανθρώπων οι οποίοι έχουν δηλώσει, έχουν δώσει πληροφορίες για κάτι που το οποίο συνέβαινε σε ένα άλλο μέρος. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό όταν εξετάζουμε τις επιθανάτιες εμπειρίες που το έχετε δει εδώ πέρα. Πάντα το δίλημα είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στον εγκέφαλο μόνο μια φαντασίωση ή έχει και κάτι πραγματικό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα πειράματα του Πέρσιγκερ που τον έχετε φιλοξενήσει κι εσείς εδώ και άλλων που έχουν κάνει, όπου είχαν τοποθετήσει κρυμμένα αντικείμενα σε ένα χειρουργείο, σε γύρω-γύρω από το νοσοκομείο, όπου είναι αδύνατο να γνώριζε το άτομο, ιδιαίτερα όταν είναι άτομο σε φορείο, να γνώριζε την ύπαρξή του. Και μετά να περιγράφει ακριβώς ότι αυτό το ήταν εκεί πέρα αυτό το αντικείμενο, στο δίπλα δωμάτιο κάναν αυτό και κάναν έτσι. Αυτό δηλαδή την μαρτυρία θα την απορρίψουμε? Όχι. Καλούμαστε να την εξετάσουμε σοβαρά. Να την εξετάσουμε. Όμως συμφωνώ πάρα πολύ με τον Δημήτρη τον Ευαγγελόπουλο ότι οι εξηγήσεις που δίνουμε σε αυτό σηκώνουν πράγματι πολλή συζήτηση. Έτσι. Βάλτε λοιπόν μια τελεία σε αυτό το πράγμα και την πολλή συζήτηση. Να πω κάτι κύριε Χαρδαβέλα. Αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Λοιπόν, είμαστε πάλι κοντά σας και ίσως μπαίνουμε στο πιο ενδιαφέρον σημείο της εκπομπής. Μετά από την κουβέντα που έχουμε κάνει και πάρα πολλά πράγματα που έχουμε πει, είναι η στιγμή που θα παρακολουθήσουμε αυτό το πείραμα που θα γίνει ζωντανά εδώ στο στούντιο με τον κύριο Πάπας και με κάποιον άλλον κύριο που έχει δίπλα του, ο οποίος θα πέσει σε μια βαθιά, θα έλεγα, χαλάρωση, όχι ύπνωση, για να καταγράψει ο κύριος Πάπας με το μηχάνημα που έχει μπροστά του την άβρα του. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Γιάννη, αυτά τα πράγματα. Μιλάμε πάντα για το ενεργειακό σώμα, για το εθερικό σώμα. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθούμε, να βγούμε δηλαδή από το φυσικό μας σώμα, να μετακινηθούμε και, αν θέλετε, να ερευνήσουμε τι συμβαίνει έξω από το σώμα μας, να καταγράψουμε πληροφορίες, οι οποίες, αν μη τι άλλο, μπορεί να αφορούν ανθρώπους, έμβιους, πεθαμένους ή ακόμα και πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν στο μέλλον. Και βεβαίως και στο παρελθόν που έχουν ήδη συμβεί. Μάλιστα. Πάντως, επειδή χρειάζεται κάποιος μικρός χρόνος για να μπορέσει ο κύριος Πάπας να οδηγήσει. Πώς λέγεστε εσείς? Γιάννης Βαστάρης. Ο Γιάννης. Για να οδηγήσει τον Γιάννη στην κατάσταση που χρειάζεται. Έτσι δεν είναι, κύριε Πάπας? Ναι, βέβαια. Τέτοια χαλάρωση που λέμε. Ναι. Να παρουσιάσουμε το επόμενο βίντεο. Βεβαίως. Για να έχει το χρόνο ο κύριος Πάπας να λειτουργήσει. Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε ένα βίντεο το οποίο αφορά την αστική προβολή και μας αναφέρει ότι δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κόσμων, αλλά είναι βεβαίως ένα μέσο για να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται πολύ μακριά. Παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στην Ελλάδα, να αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο πρόβλημα και εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να το αναφέρει σε κάποιον κοντινό του άνθρωπο, γιατί εκείνος βρίσκεται πολύ μακριά. Μήπως λοιπόν αυτή η επικοινωνία μπορεί να συμβεί σε ένα αστρικό πεδίο? Η δική σας επαφή με την αστρική προβολή είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες που θα εξετάσουμε στην εκπομπή. Και αυτό γιατί παρακολουθήσατε ειδικό σεμινάριο εξωσωματικών εμπειριών στη μακρινή Αυστραλία. Ο σκοπός δεν ήταν να μάθω την αστρική προβολή, ο σκοπός ήταν να μάθω τι παίζεται με αυτό, γιατί πάντα είχα την περιέργεια. Στα πλαίσια αυτού του σεμιναρίου τι γινόταν ακριβώς? Το πιο σοβαρό από τις ασκήσεις ήταν το ISIS, έτσι το λέγανε, που δημιουργούσε έναν μικρούλι φυσικό πόνο, όπως πιέζοντας κάποιο δάχτυλο με ένα νύχι ελάχιστα. Το σύνδεσες εσύ με κάποια παλιά πληγή, ψυχοσωματική ή ψυχική πληγή, οπότε έφερνες μπροστά τα προβλήματα που είχες θάψει εδώ και τόσο καιρό και καθάριζες τον εαυτό σου ψυχικά. Όπως και δοκιμές και τεστ στο να μπορέσεις να δεις πίσω από τον τοίχο, να διανύσεις έναν τοίχο, να διανύσεις με το μυαλό σου μια απόσταση αρκετά μεγάλη. Μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες που ακολουθήσατε για να είστε καθαροί εσωτερικά, να φύγουν οι άσχημες σκέψεις, να αναπτυχθεί ο εγκεφαλός σας, υπήρχε μια άλλη δοκιμασία. Κάτι σαν τεστ, προκειμένου να διαπιστώσετε κατά πόσο γινόταν αστρική προβολή ανά δύο. Ανά ζευγάρια, αγόρια, κορίτσια, δεν έχει καμία σημασία, ήταν τελείως τυχαίο. Προσπαθούσαμε με μια μορφή meditation να βρεθούμε σε έναν χώρο εκτός του χώρου που βρισκόμαστε.
ή σε άλλο χώρο του πλανήτη ή στο διάστημα ή τέλος πάντων σε ένα κομμάτι της φαντασίας ή κάτι ονείρου ή κάτι άλλο. Γι' αυτό κρατούσε αρκετές ώρες κάθε μέρα. Τα καταφέρνατε? Στην αρχή οι προσπάθειες ήταν αρκετά αποτυχημένες, γιατί δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Και κάποια στιγμή με μια κοπελίτσα καταφέραμε και βρεθήκαμε σε ένα χώρο που είχα προετοιμάσει εγώ ψυχικά, δηλαδή τον είχα φανταστεί εγώ. Και όταν περιέγραφε η κοπελιά τον χώρο αυτόν, τότε συνειδητοποίησα για πρώτη φορά ότι κάτι πραγματικά συνέβη. Τι ήταν αυτό το κάτι, δηλαδή καταφέρατε να βγείτε έξω από το σώμα σας και να ταξιδέψετε? Καταφέραμε να συναντηθούμε δύο άτομα έξω από το σώμα μας, σε έναν χώρο που ήταν πλασμένος από τη δικιά μου φαντασία. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που συμμετείχατε στο συγκεκριμένο σεμινάριο. Τώρα τα ταξίδια σας συνεχίζονται? Γίνονται ακούσια στον ύπνο. Δηλαδή, όταν χορτάσεις ύπνο και είσαι ξεκούραστος, έχεις την αίσθηση ότι πετάς και βλέπεις τον πλανήτη από κάτω σαν ένα software που υπάρχει τώρα στους υπολογιστές. Μετακινείσαι σε χώρους. Μερικές φορές όταν έχεις λίγο άγχος για ένα ταξίδι, πρόκειται να πας σε ένα άγνωστο μέρος. Εντελώς ξαφνικά, όταν φτάνεις εκεί, το άγνωστο μέρος σου είναι γνώριμο. Γιατί κάποιες βραδιές νωρίτερα είχες πάει εκεί. Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος τη διαφορά ότι όντως είχε μία εξωσωματική εμπειρία, αυτό το διαφορετικό, το παράξενο ταξίδι, από το να είναι κάτι της φαντασίας του, που μας είπατε ότι είναι πολύ λεπτό σαν διαφορά? Το πιο σωστό είναι να υπάρχει άλλο ένα άτομο να επιβεβαιώσει κάποιο πράγμα. Δηλαδή, εάν πας σε ένα χώρο που δεν έχεις ξαναπάει και εντελώς ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι το γνωρίζεις και τι είναι πίσω από αυτό το στόμα και πίσω από το επόμενο, μπορείς μόνος να διαπιστώσεις ότι το έχεις κάνει το ταξίδι, πιθανόν. Αλλά εάν συναντηθείς με ένα άλλο άτομο, είτε στο φυσικό χώρο, είτε κάπου αλλού, και οι δύο μαζί μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ίδια πληροφορία ότι ήταν κάπως έτσι τα πράγματα ή ανταλλάξατε πληροφορίες κάπου αλλού και ο άλλος το θυμάται, τότε πραγματικά έχεις επιβεβαίωση ότι κάτι έγινε και δεν είναι μέρος της φαντασίας. Στο σεμινάριο που παρακολουθήσατε στην Αυστραλία συμμετείχε και ο αδερφός σας, σωστά? Μάλιστα. Ο οποίος τώρα ζει στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Ναι. Σας έχει συμβεί ποτέ εσείς να είστε στην Ελλάδα, ο αδερφός σας στην Αγγλία όπου και μένει, και να συναντηθείτε σε ένα διαφορετικό επίπεδο? Αρκετές φορές και το έχω προκαλέσει εγώ αυτό. Πώς? Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια μικρή κρίση στην οικογένεια ή κρίση στη δουλειά, ό,τι κάνουμε όλοι, αντί μερικοί τουλάχιστον μαζεύοντας το καβούκι τους, αλλά εγώ ζητάω βοήθεια. Και το βράδυ ένας από τους οικείους και τους αγαπημένους ανθρώπους είναι ο αδερφός τους, οπότε πηγαίνεις εκεί, κάπως έτσι. Όταν λέτε ζητάτε βοήθεια όμως, όχι να πάρετε ένα τηλέφωνο και να ενημερώσετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μέσω ονείρου, μέσω αστρικής προβολής, πώς γίνεται? Από τη στιγμή που θέλεις να συμβεί κάτι και το μονοπάτι έχει περπατηθεί μερικές φορές, παραπάνω από 100, είναι πιο σύντομος δρόμος στο να πάρεις να μιλήσεις, να πάρεις τις απαντήσεις που χρειάζεσαι ή την πιθανή βοήθεια ψυχική. Έτσι, παρά το να πάρεις ένα τηλέφωνο και να ακούς λόγια ή συγγνώμη που λέει το δικό μου το μωρό, αυτό που ζητάς και παίρνεις είναι άμεσο τη στιγμή που αυτός πιθανόν να κοιμάται και δηλαδή, ή πιθανόν να μην περιμένει, ή μπορεί εσύ να παίρνεις ένα κομμάτι του εγώ του και να επικοινωνήσεις με αυτό και είναι εξ ολοκλήρου δικό σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε διακόψει απολύτως τίποτα. Μοιράζεστε κάτι εκείνη την ώρα? Βεβαίως. Κύριε Παπάς, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την καταγραφή. Έτοιμοι είμαστε. Βλέπουμε καταρχήν στην οθόνη μας κάποια εικόνα που έχει ένα πράσινο φόντο. Εδώ καταρχήν θέλω να δείξω ότι αφού πέρασε από κάποια στάδια, εδώ εξισορροπήσαμε τα τσάκρα. Τι είναι τα τσάκρα για να τα ξέρουμε? Τα ενεργειακά, τα ενεργειακά του κέντρα του σώματος. Ναι, και βλέπουμε ταυτόχρονα ότι η εξισορρόπηση είναι μέχρι τη συναισθηματική μας άβρα, δηλαδή μέχρι που έρχεται πια προς τα έξω. Έχει γίνει δηλαδή το κραδασμικό, ομοιόμορφο και το ίδιο χρώμα.
Δηλαδή δεν έχει συναισθηματικές διακυμάνσεις. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή είναι σε μια βαθιά χαλάρωση. Δεν κοιμάται, δεν είναι υπνοσμένος. Εσείς λοιπόν με το μηχάνημα που έχετε και το χέρι του που βλέπω ότι ακουμπάει εκεί πέρα σε κάποια έτσι πλήκτρα, προφανώς του παίρνει την ενέργεια και τη μεταδίδει στο μηχάνημα, βλέπουμε αυτή την εικόνα η οποία αυτή δείχνει ότι έχει έρθει, μου είπατε, σε μια εξισορρόπηση. Εξισορρόπηση. Εδώ υπάρχει ενεργειακή εξισορρόπηση πια. Ναι. Κατά τα άλλα, ενεργειακός καθαρισμός, ενεργειακή εξισορρόπηση. Θα ήθελα να συμπληρώσω και προς τους φίλους ότι για να κάνουμε οποιοδήποτε αστρικό ταξίδι ή οτιδήποτε από όλα αυτά που αναφέρομαι σαν ορολογίες, πρέπει να είμαστε υγιείς, εξισορροπημένοι, να μην είναι η άβρα μας σκιώδη λασπόδη, να μην έχει τρύπες και να έχουμε πάντα καλή διάθεση. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πάπας, ο Γιάννης που βρίσκεται σε μια βαθιά χαλάρωση μπορεί να μας μεταφέρει, αν θέλετε, κάποια συναισθήματα, κάποιες εικόνες του τι συμβαίνει εκεί που ενδεχομένως ταξιδεύει η συνειδητότητά του. Θέλουμε το τρί. Σ' αρέσει. Να το περιγράψει αν μπορεί. Θες να μου περιγράψει? Νιώθω ελεύθερος. Ελεύθερος. Ναι. Σ' αρέσει. Ναι. Τι βλέπει αυτή τη στιγμή, τι νιώθει, τι ακούει, τι μυρίζει, αν θέλετε. Βλέπω την απεραντοστήνη του ουρανού. Τι είπε, δεν άκουσαμε. Γαλήνη. Γαλήνη. Να τονίσουμε βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή ο Γιάννης δεν μιλάει δυνατά και δέχεται μόνο ερωτήσεις από τον κύριο Πάπα προκειμένου να μην ταραχτεί αυτή η χαλάρωσή του. Για κανέναν άλλον λόγο βεβαίως ο κύριος Πάπας δεν μιλάει τόσο χαμηλόφωνα, μιλάει, παρά μόνο γι' αυτό. Ναι. Μπορεί να διακρίνει χρώματα. Θέλω λοιπόν, Γιάννη, με το τρία, να νιώθεις πανέμορφο και να είσαι χαρούμενος. Να μας μεταφέρεις δηλαδή την αρμονία και την γαλήνη που νιώθεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει βγει από το σώμα του, είμαστε σε αυτό που λέμε εθερικό κόσμο, αστρική διαδρομή. Και αυτό που καταγράφεται εκεί με ένα πράσινο περίγυρο είναι το περίγραμμα της άβρας του. Ναι, εκεί σταθεροποιήθηκε. Θέλω να μου πείτε το εξής πράγμα, τι νόημα έχει όλο αυτό που κάνουμε τώρα, τι σημαίνει για τον Γιάννη αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή? Για τον Γιάννη είναι, η ζωή μας έχει γίνει λίγο περίεργη, είναι λίγο fast food. Έτσι έχουμε χάσει την ποιότητα της ζωής μας. Ο Γιάννης εξισορροπείται, αποθηκεύει ενέργεια και μπορεί να αποδίδει σαν άνθρωπος. Είναι αυτό το, αυτό το καθαρτήριο που λέγανε λίγο πριν. Ακριβώς, αυτή η κάθαρση. Ό,τι ακριβώς συζητούσαμε εδώ με τους αγαπητούς. Αυτή η κάθαρση που λέγαμε, ναι. Έτσι. Αυτό μπορεί να γίνει και με την Όλγα, με τον Γιάννη ή εμένα, ή πρέπει να είναι εκπαιδευμένος? Πρέπει να προηγηθεί μια συζήτηση πλαίσιο. Μια συζήτηση πλαίσιο. Ναι, η οποία θέλει αμοιβαία εμπιστοσύνη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Είναι μια τακτική δηλαδή, ένας τρόπος διδασκαλίας της αστρικής προβολής. Και οι διακυμάνσεις που βλέπουμε στην οθόνη, τι ακριβώς σημαίνουν? Βλέπουμε ότι μία είναι πιο έντονο το φως, μία όχι. Ναι, είναι το κραδασμικό. Που σημαίνει? Το οποίο εκπέμπεται. Σε συνεχή βάση εκπέμπεται το κραδασμικό.
Κάνατε λόγο προηγουμένως όμως για μια συζήτηση που θα πρέπει να προετοιμάσει, αν θέλετε, το υποκείμενο του πειράματος. Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με αυτό που είπε ο γιατρός παρέας μας, ο κύριος Μελάς, που μίλησε για αυθυποβολή. Μήπως αυτή η κουβέντα, η συζήτηση μπορεί να προκαλέσει μια αυθυποβολή? Με τη λογική αυτή όλοι θα έπρεπε να είμαστε... Γιατί εσείς πιστεύετε ότι ταξιδεύει τώρα στα διακή χαλάρωση. Κάποιος άνθρωπος που παθαίνει αστρική προβολή τυχαία, όπως το βίντεο παρακολουθήσαμε, έχει αντίστοιχα τις ίδιες διακυμάνσεις, τους ίδιους κραδασμούς? Όχι, όχι. Πολλές φορές θα απάντησε ο κύριος Βιαννίτης ότι υπάρχει αυτό που λέμε η εξωμάτωση. Η εξωμάτωση καμιά φορά γίνεται κάτω από κατάλληλες ή ακατάλληλες συνθήκες. Γι' αυτό άλλοτε ερχόμενοι πάλι προς το σώμα μας έχουμε μια άσχημη εμπειρία και άλλοτε πάλι μια καλή. Επομένως, εμείς, επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε άσχημες εμπειρίες, κατά αυτή την έννοια, κάνουμε αυτή την προεργασία. Είναι μία άσκηση. Είναι, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, το 80% μπορούν να το καταφέρουν. Μάλιστα. Δεν κάνουμε τίποτα, δηλαδή, το εξαιρετικό. Κατάλαβα. Απλά πράγματα. Επειδή θα υπάρξουν προφανώς αρκετά ερωτήματα και αρκετές αμφισβητήσεις και αρκετές συζητήσεις στον πάγκο κλπ. Ένα λεπτό. Λέω. Να έρθουμε στην κατάσταση την προηγούμενη που είμαστε μέσα στο στούντιο. Είδαμε αυτή την προσπάθεια που έγινε και αυτό το πείραμα. Να έρθουμε λοιπόν στην κατάσταση προηγουμένως στο στούντιο. Να γίνουν τα ερωτήματα ή οι αμφισβητήσεις που υπάρχουν και να απαντήσει ο κύριος Πάπας. Να ρωτήσουμε και τον Γιάννη, ο οποίος μια χαρά τον βλέπω τώρα, αν μπορεί να μας περιγράψει τι συνέβη, τι έζησε σε όλο αυτό το ταξίδι που έκανε, αυτά τα λίγα λεπτά. Και να πάμε για το λόγο αυτό για να αποκαταστήσουμε και την κατάσταση εδώ πέρα, να την τάξη των πραγμάτων, να καθίσουμε στις θέσεις μας και όλα αυτά. Να δούμε ένα βίντεο. Το επόμενο βίντεο το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με τις τακτικές της αστρικής προβολής αλλά και των συνειδητών ηρέματος. Και αυτό γιατί αρκετές φορές αυτές οι τακτικές είναι αποκρυφιστικές, είναι απόκρυφες, είναι μυστικές. Βέβαια, κάποιοι αποδίδουν αυτές τις μυστικές τακτικές, τις μυστικές ασκήσεις, κυρίως τη θεραπευτική δράση που μπορεί να έχει η αστρική προβολή. Συνειδητό όνειρεμα είναι, όπως λέει και η φράση αυτή, όταν κάποιος ξυπνάει μέσα στο όνειρό του. Δηλαδή, όταν κάποιος ονειρευτής, ο οποίος ονειρεύεται, σε κάποια φάση του ονείρου του καταλαβαίνει ότι ονειρεύεται. Αυτό ακούγεται απλό και εύκολο, έτσι. Όμως για να το πετύχει κανείς πρέπει να έχει... να ασχοληθεί με αυτό το θέμα αρκετό καιρό και να ασκηθεί πάνω σε αυτό. Τώρα πώς γίνεται αυτό να σας πω. Καταρχάς, στη καθημερινότητά του πρέπει να είναι αρκετά ήρεμος, δηλαδή δεν πρέπει να δίνει πολύ μεγάλη σημασία στις παροντικές σκέψεις του. Στο συνειδητό όνειρεμα, ο ονειρευτής φτιάχνει τα όνειρά του, τα σκηνοθετεί. Δηλαδή, ξυπνάει μες στο όνειρο και από εκεί και πέρα κάνει ό,τι θέλει με τα όνειρά του. Πετάει, ταξιδεύει, πάει σε άλλα μέρη, σε άλλους χώρους, ταξιδεύει σε ιστορία, δηλαδή, γιατί στα όνειρα πρέπει να ξέρουμε ότι τα όνειρα δεν έχουν χρόνο, έτσι, δεν υπάρχει παρόν, παρελθόν και μέλλον. Μέσω των ονείρων μπορούμε να επικοινωνούμε και με το υπόλοιπο κόσμο και με τους υπόλοιπους ανθρώπους, λαούς, χρόνους, έτσι. Όταν μιλάμε για το όνειρο και για το ονείρεμα, πρέπει να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε μέσα στο κεφάλι μας, έτσι. Δεν έχουμε βγει από το σώμα μας, δεν ταξιδεύουμε όπως όταν μιλάμε για την αστρική προβολή. Είναι ένα σκαλοπάτι για την αστρική προβολή. Με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να πετύχει το συνειδητό όνειρεμα? Καταρχάς, κάνοντας κάποιες ασκήσεις, έτσι, μέσα στην καθημερινότητά του. Γιατί για να ξυπνήσει κανείς μέσα στο όνειρο πρέπει πρώτα να ξυπνήσει μέσα στην πραγματικότητα. Γιατί πολλές φορές κοιμόμαστε όρθιοι, έτσι, δεν βλέπουμε τι μας συμβαίνει, ούτε τι μας γίνεται, ούτε σκεφτόμαστε με ανοιχτό νου. Γι' αυτό λέμε, αυτός είναι open-minded, έτσι. Δηλαδή να βλέπει χωρίς να φοβάται την πραγματικότητα
όπως είναι και χωρίς να παρεμβαίνει. Αυτή η διαδικασία της παρατήρησης στην καθημερινότητα αυξάνει, να πω, ανοίγει το νου με κάποιο τρόπο, κυριολεκτικά δηλαδή, ανοίγει κάποια κέντρα τα οποία ήταν κλειστά μέχρι τότε, και αυτή η καινούρια συνείδηση εμφανίζεται μέσα από το όνειρο. Πώς συνδυάζεται το συνειδητό ονείρεμα με την αστρική προβολή? Καταρχάς, και το συνειδητό ονείρεμα και η αστρική προβολή είναι κάποιες ασκήσεις οι οποίες ανήκουν σε, ας πούμε, σε απόκριφο, είναι απόκριφες, έτσι. Είναι άγνωστες, ειδικά για το δυτικό μας κόσμο. Ο στόχος και των δύο είναι αυτός. Είναι η αναζήτηση του εαυτού, πρώτον. Και δεύτερον, είναι εξέλιξη γενικότερα, δηλαδή πάμε προς την εξέλιξη, προσπαθούμε δηλαδή να φτάσουμε σε ανώτερα επίπεδα από τα οποία θα μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι και στην ανθρωπότητα και στους άλλους, έτσι, να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα, δηλαδή ακόμη και να θεραπεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, γιατί όταν κάποιος ανοίγει το μυαλό μας, τότε έχουμε και κάποιες δυνατότητες οι οποίες είναι για τους περισσότερους ανθρώπους κάτι πολύ παράξενο, άγνωστο κλπ. Οπότε τα όνειρα και η αστρική προβολή και το συνειδητό ονείρεμα είναι για μας μία πύλη, έτσι, προς το άγνωστο, όπως λέγεται και η εκπομπή σας. Το συνειδητό ονείρεμα δεν πάβει να είναι όνειρο, ενώ η αστρική προβολή είναι μία εξωσωματική εμπειρία. Δηλαδή, με την αστρική προβολή κάποιος βγαίνει από το σώμα του, έτσι, εγκαταλείπει το σώμα του. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Έχουν δύο τρόποι. Έχουμε την τυχαία αστρική προβολή, η οποία συμβαίνει πολλές φορές στις περιπτώσεις όταν κάποιος είναι στο νοσοκομείο και έχει κάποια επέμβαση χειρουργική, έτσι, και ίσως κινδυνεύει και η ζωή του κλπ. Οπότε υπάρχουν χιλιάδες καταγραφές των ανθρώπων οι οποίοι έχουν βγει από το σώμα τους τη στιγμή της εγχείρησης και έχουν βρεθεί, δηλαδή όταν μιλάμε για έχουν βγει, μιλάμε για τη συνείδησή τους, μιλάμε για το, δεν μπορώ να πω ψυχή, έτσι, γιατί η ψυχή είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι άλλο. Έχω ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει την αστρική προβολή και μάλιστα μετά όταν συνήλθαν ή μας είπανε και στους γιατρούς, έχω ακούσει αυτό, αυτό και αυτό. Δηλαδή ακούνε ακριβώς το λόγο, περιγράφουνε τα πάντα, πώς, τι είπαν ένας τον άλλον κλπ. Κλπ. Συνήθως όμως, δυστυχώς, οι γιατροί δεν πιστεύουν. Έχει και εικόνα ή μόνο ήχο? Όλα τα έχει, τα πάντα, κανονικά, αφού είναι ταξίδι, αφού είναι, πώς να σου το πω, αφού βρίσκεσαι εκτός σώματος, αφού βλέπεις το σώμα σου κάτω εκτός καθρέφτη, δηλαδή το έχω βιώσει, δηλαδή βλέπεις το σώμα σου. Αυτές οι καταστάσεις εγκυμονούν κάποιους κινδύνους, δηλαδή η κατάσταση του συνειδητού ονειρέματος? Κάποιοι λένε ότι εκεί υπάρχουν δαίμονες και άγγελοι και όντως υπάρχουν. Φυσικά υπάρχουν και παραπάνω και περισσότερα όντα από ότι υπάρχουν σε αυτό το δικό μας τρισδιάστατο κόσμο. Γιατί εκεί πέρα μιλάμε για άλλη διάσταση. Μιλάμε για πέμπτη διάσταση. Κάποιοι λένε τέταρτη. Εγώ δεν θα συμφωνούσα, γιατί η τέταρτη είναι, υποτίθεται, χρόνος. Δεν υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι από ό,τι υπάρχουν στην καθημερινή μας ζωή. Ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αναζήτησης και μόλις φοβάται κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει στην εξερεύνηση, έτσι, ούτε στο φυσικό κόσμο ούτε στο ψυχικό κόσμο.
επιστροφή πώς γίνεται? Αυτόματα. Εκείνη τη στιγμή που σκεφτείς την επιστροφή, που σκεφτείς το σώμα σου εκεί πέρα, πού είμαι, πού είναι το σώμα μου, έτσι, πού κοιμάμαι, πού με άφησα, είναι πολύ εύκολο να γυρίσει κανείς πίσω. Δηλαδή, πού είναι ο ψυχολογικός κίνδυνος? Αν λες τους άλλους, αν ασχολείσαι πες με την αστρική προβολή και το λες τους άλλους, το λες τους φίλους, το λες από εδώ, το λες από εκεί, θα σε πάρουν στο ψηλό, δηλαδή θα σε βγάλουν και τρελό, θα σε πούνε ότι είσαι ψώνιο. Δεν είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα με το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να ασχολείται μόνος του. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν αυτό που συνέβη, ας το ονομάσουμε πείραμα, και βεβαίως έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα. Και εγώ έχω ερωτήματα, και οι καλεσμένοι μας έχουν ερωτήματα, και το κοινό μας έχει ερωτήματα. Να ξεκινήσω πρώτα εγώ τα ερωτήματα, γιατί είναι το αφεντικό της ιστορίας. Μπορούμε να πούμε και όχι. Όχι, έτσι, γιατί θα απολυθείτε βέβαια, όπως ξέρεις. Λοιπόν, κύριε Πάπας. Παρακαλώ. Είδαμε λοιπόν αυτή την ιστορία, την κατάσταση αυτή με τον Γιάννη εδώ πέρα να είναι σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης, να του ψιθυρίζεται σε μερικά πράγματα, να καταγράψει ένα μηχάνημα την άβρα του κλπ. Το πρακτικό του θέματος, όπως σας ρώτησα, είναι ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συνείδησή του. Για να δούμε αν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Συνείδηση. Δεν το δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Αυτό που κάναμε εδώ, τι πρακτική εφαρμογή έχει σε έναν άνθρωπο? Είναι ενεργειακή εξισορρόπηση και ενεργειακός καθαρισμός. Αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, τη συνείδηση, τη ψυχή, τι, πιανού. Μιλάμε πάντα για ενεργειακά. 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 Μάλιστα. Δεν θα ήθελα να εμπλακώ σε μια συζήτηση, ας πούμε, ψυχής, διότι το θέμα. Ωραία. Θα μου ξεφύγει. Κουνάει το χέρι σας εσείς εκεί πέρα, σας βλέπω, θα βάλετε ζητήματα. Γιάννη. Αυθαιρεσίες. Την ώρα που ήσουν στην κατάσταση αυτή, έβλεπες πράγματα, ζούσες καταστάσεις, μπορείς να μας περιγράψεις τι γινόταν εκείνη τη στιγμή που εμείς σε βλέπαμε κλειστά μάτια και εσύ κάπου ήσουν? Ένα μικρόφωνο παρακαλώ πολύ. Αυτό που, αν θέλετε, βίωσα, γιατί είπανε οι κύριοι απέναντι για το βίωμα και νομίζω συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βαγγελόπουλο, το βίωμα είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να σας φαίνεται μικρός ο χρόνος. Αυτό που είδα ήταν κάποιες εικόνες που εμείς οι άνθρωποι της πόλης και της καθημερινότητας τις έχουν ξεχάσει. Δηλαδή, στην αρχή μου, αν το θέλετε, μπορεί να το πει κάποιος, όπως το πάλι εκλάβει όπως το θέλει. Νομίζω ότι έχουν ξεχάσει εμείς οι άνθρωποι της πόλης. Είχε την ενέση στο βουνό και να βλέπεις τις παιδιάδες γύρω σου, τον καθαρό ουρανό, να αναπνείς τον καθαρό αέρα. Νομίζω ότι εμείς οι άνθρωποι της πόλης το έχουμε ξεχάσει αυτό. Αυτό το είδατε εσείς? Βεβαίως. Αυτό ήταν μια καθοδήγηση δική σας ή συνέβη ξαφνικά? Όχι, όχι, απλώς συνέβη. Συνέβη. Είναι κάτι που ήρθε σε μένα, δεν το αποζήτησα. Το Μάλιστα. βιώσατε σαν κάτι πραγματικό ή θα μπορούσε ναι. αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο στο και ελάχιστα να ήταν δημιούργημα της φαντασίας σας? Όχι, το ένιωσα σαν κάτι πραγματικό που μιμούσε ακριβώς αυτά τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα της Γαρλίνης. Έχετε εκπαιδευτεί για να κάνετε αυτή την ιστορία ή? Έχω εκπαιδευτεί. Όπως είπαν και οι κύριοι προηγουμένως, τίποτα δεν γίνεται έτσι. Ξαφνικά βλέπουμε κάποιο όνειρο, οτιδήποτε άλλο. Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία χαλάρωσης που σε οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα και πρέπει να την κάνεις πολλές και πάρα πολλές φορές. Στην αρχή, όταν εγώ προσπάθησα να το κάνω αυτό, ήταν πολύ δύσκολο να χαλαρώσω. Πόσο καλό σας κάνει αυτό το πράγμα? Μου κάνει πάρα πολύ καλό, δηλαδή προσωπικά, έτσι, σαν εμένα. Παλιότερα ήμουν πάρα πολύ νευρικός. Θέλετε να μου πείτε με τι ασχολείστε? Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Είστε ιδιωτικός υπάλληλος. Είσαστε λοιπόν πολύ νευρικός παλιότερα. Μάλιστα. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες νιώθετε ότι ένιωσα ότι εγώ έχω πλέον ηρεμήσει. Δηλαδή, ακόμα και όταν οδηγούσα στον δρόμο, ήμουν τόσο εκνευρισμένος που τα πάντα με εκνεύριζαν. Ακόμα και ένα κόκκινο φανάρι, ένας που μπήκε μπροστά μου, ένα το οτιδήποτε. Αυτό που μετρήσαμε τώρα στο μηχάνημα, το κάνετε συχνά εσείς χωρίς μηχάνημα? Δηλαδή, σπίτι σας κάποια στιγμή ή σε κάποια αργία, Σαββατοκύριακο, λέτε ότι τώρα θα κάνω αυτό, γιατί το χρειάζομαι και θα μου κάνει καλό. Ακριβώς. Μάλιστα.
Τότε είναι άσχετο το μηχάνημα με αυτό που κάνει. Το μηχάνημα απλώ δείχνει το απεικονίζει αυτό το πράγμα. Το μηχάνημα καταγράφει ενεργειακά. Όχι, ρε παιδιά. Πριν πάμε εκεί, ερωτήσεις από εσάς. Αν έχετε προς τον Γιάννη ή προς τον κύριο Πάπας. Αν έχετε απορίες, αν έχετε ερωτήσεις. Εγώ μόνο θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Βάδε. Γιάννη. Βασταρδής. Τον κύριο Βασταρδή θέλω να ρωτήσω κάτι. Εκεί που βρισκόσασταν ήταν μια συνειδητή επιλογή και βεβαίως εάν εδώ πέρα τη στιγμή που ήσασταν στην κατάσταση αυτή είχατε πλήρη εγρήγορση τι συνέβαινε γύρω σας. Ναι, φυσικά, πάντα. Πάντα, δηλαδή και εσάς σας άκουγα, αλλά μόνο μέσω του κύριου Πάπα μπορώ να επικοινωνήσω. Αυτό γιατί. Γιατί λειτουργεί ο κύριος Πάπας ή ο κάθε κύριος Πάπας σαν διάβλος. Γιατί αναφέρθηκε, νομίζω ότι αναφέρθηκε στα προηγούμενα βίντεο, ότι είναι λίγο το να κάνεις μόνος σου, παραδείγματος χάρη, κάποιες τέτοιες ασκήσεις και ιδιαίτερα αστρικές προβολές που δεν είναι απλώς να χαλαρώσεις, αλλά πας και λίγο πιο πέρα. Mm-hmm. Είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει μια καθοδήγηση. Ενδεχομένως να φύγεις και να μην μπορείς να γυρίσεις. Και όπως λέει και ένας πολύ καλός μου δάσκαλος, κ. Τσακρινός, καλό είναι να μην ξεκινάς ποτέ ένα ταξίδι αν δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις. Πώς θα γυρίσεις. Όταν συνέβη για πρώτη φορά, είχε συμβεί, ακούσει, το βιώσατε, ήταν ένα όμορφο συνέστημα και γι' αυτό θελήσατε να εξασκηθείτε σε αυτό, ή δεν γνωρίζατε τίποτα και σε αυτή την περίπτωση ποιος ήταν ο λόγος που σας παρακίνησε να πείτε στις τακτικές, στις ασκήσεις. Ποιο ήταν το κίνητρο. Ο λόγος ήταν, όπως έχοντας διαβάσει και βιβλία και έχοντας ακούσει εκπομπές, ότι είναι μια μέθοδος, αν θέλετε, αυτοβελτίωσης. Αυτό είναι το σημαντικό. Να γίνεις εσύ καλύτερος. Έτσι. Ναι. Και να επικοινωνείς καλύτερα με τους ανθρώπους σου τριγύρω. Είπατε πριν από λίγο ότι υπάρχει κίνητρος να πας και να μην μπορείς να γυρίσεις. Τι σημαίνει αυτό. Σε μένα δεν έχει τύχει. Απλώς έχω ακούσει ότι κάποιος όταν έφυγε ασυνείδητα, δηλαδή απλώς του συνέβη, ότι όταν γύρισε πίσω, ότι τουλάχιστον ότι τραντάχθηκε το σώμα του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν ήταν ομαλή, αν θέλετε. Δεν ήταν ομαλή επιστροφή. Κύριε Παπά, οπότε υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για ομαλή επιστροφή. Τι σημαίνει αυτό, μπορεί να μην επιστρέψω ή να επιστρέψω μέσα από μια οδυνηρή διαδικασία. Είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, κύριε Χαρδαβέλα, ότι πρέπει να υπάρχει η άσκηση, όπως είπανε και το πάνελ από εκεί, να υπάρχει μια διαδικασία γνώση, να γνωρίζουν και πάντα όταν συμβαίνει αυτό πρέπει να έχουμε ένα υγιή αστρικό σώμα, κρατασμικό. Να ρωτήσουμε τον κύριο Φλάμπρο και τον κύριο Λιακόπουλο, οι οποίοι το εξασκούν αυτό και κατά επανάληψη μπορούν να ενδεχομένως. Πριν πάμε στον κύριο Φλάμπρο και τον κύριο Λιακόπουλο, θέλω να ρωτήσω τις ενστάσεις του κυρίου. Να ρωτήσω τον κύριο, αν νομίζει ότι έκανε αστρική προβολή τώρα, στη χαλάρωση που έκανε, αυτό το ονομάζει αστρική προβολή. Δεν ξέρω πολλά να κάνω αστρική προβολή, πάντως ένιωσα κάποια συστήματα πολύ, πολύ καλά. Τουλάχιστον δεν υπάρχει εσεί το ότι νιώσατε μέσα από τη διαδικασία τη χαλάρωση που έχετε μάθει, το ονομάζετε αστρική προβολή. Ότι βγήκατε έξω από το σώμα σας και ότι κατεγράφει αυτή η έξοδος έξω από το σώμα σας. Δεν νομίζω έξω από το σώμα σας. Στο βίντεο, στο monitor. Όχι, αυτό που κάναμε, νομίζω και είπαμε και πριν, ήταν πώς μια σταδιακή χαλάρωση και πώς μπορούμε να εξορροπήσουμε το. Άρα δεν έχει καμία σχέση με αυτή την προβολή αυτό που κάνατε. Κύριε Βαγγελόπουλε, τι αντιρρήσει έχετε. Α, μπορεί. Αυτό ήταν ένα τίποτα. Δηλαδή, μια χαλάρωση που μπορείτε να δεχτώ. Σαν εμπειρία χαλάρωση, έχει μάθει ο κύριος να χαλαρώνει, χαλάρωσε κλπ. Τώρα. Το τι κατέγραψε το μηχάνημα και μας, όλα αυτά τα σχήματα που είδαμε. Αν μου επιτρέπετε να παρακολουθήσω, είδαμε κάτι. Υπάρχει μια διαφορά. Είναι σωστό να λέτε ότι πολλές αντιρρήσεις. Ποιες είναι αυτές, σε ποιο βαθμό, δηλαδή με επιχειρήματα, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος. Επιχειρήματα είναι η ίδια εμπειρία μου, η γνώση του όλου χώρου και τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν για να αντίσταση του ζητήματος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δυνατότητα ηλεκτρομαγνητικής αποτύπωσης, τσάκρας κλπ. Αυτά είναι αυθαίρετα. Και ούτε το πρόγραμμα είχε τα τσάκρας εκεί πέρα και τα πρόβαλε και όχι να απαντήσω μια απεικονιζόντουσαν τα τσάκρας του συγκεκριμένου κυρίου, ας πούμε. Μισό λεπτά για να ξεκαθαρίσουμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν είπαμε ποτέ και σε καμία περίπτωση στο πείραμα που έγινε ότι ο κύριος συγκεκριμένος θα έκανε μια αστική προβολή. Είπαμε ότι το μηχάνημα θα προσπαθήσει να απεικονίσει ή να αποτυπώσει το εθερικό σώμα, το ενεργειακό σώμα. Ήδη και αυτό είναι αφαίρετο. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Εάν θέλετε να το δεχτείτε, πολύ καλώς. Εάν πάλι πιστεύετε ότι δεν συμβαίνει, επίσης μπορούμε να το δεχτούμε. Είμαι σίγουρος ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψη. Δεν είπαμε ότι έγινε αυτή η συμπομονία στην περίπτωση αυτή. Ένα λεπτό. Να πούμε δύο πράγματα για να ξεκαθαρίσουμε. Να ακούσουμε δύο λεπτά για να μας εξηγήσουν το τελειώνα και μετά μέσα θα σας ορίστε. Καταρχήν το πείραμα του κυρίου Πάπα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Βέβαια, η μηχανή αυτή δεν απέδειξε αστρική προβολή.
απέδειξε αυτό την είναι αύρα. Αυτό λοιπόν, που λέμε αύρα. Η αύρα ανήκει, συγγνώμη. Σε αυτό το περίγραμμα το κάνω. Αυτό ήταν το πρόγραμμα, σα λέω. Μια στιγμή το ίδιο πρόγραμμα το είχε από μόνο του. Δεν πικώσει καμιά άβρα. Σιγά μην είναι έτσι η άβρα και την απικώ. Ή μάλλον έτσι μα έχουν πει ότι είναι η άβρα. Όλοι πιστεύω ότι δεν σοβαρολογείται. Πιστεύω ότι δεν σοβαρολογείται. Γνωρίζω το χώρο και σοβαρολογώ. Πιστεύω ότι δεν σοβαρολογείται. Μια στιγμή. Γνωρίζω το χώρο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Λοιπόν, η άβρα, συγγνώμη που επεμβαίνω, η άβρα ανήκει στο εθερικό επίπεδο. Έτσι. Είναι λογικό. Όταν, εσείς λέτε εθερικό και δεν ξέρετε τι είναι το εθερικό. Έχετε μια φαντασίωση, με συγχωρείτε δηλαδή, τι είναι το εθερικό. Τι είναι το εθερικό. Κοιτάξτε, έχουμε φτιάξει μια λέξη. Να σας απαντήσω. Αυτά που αναφέρομαι. Έχετε προσωπικές εμπειρίες ταξιδιού. Αυτά που αναφέρομαι και σας λέω. Έχετε αντίρρηση για την αντίρρηση, κύριε. Για ποιο λόγο. Δεν το τεκμηριώνετε. Για τι να σε τεκμηριώσω. Γνωρίζω το χώρο και γνωρίζω ότι αυτά που λέτε. Τίποτα, με συγχωρείτε, αλλά δεν γνωρίζετε τίποτα. Όποιος μιλήσει για τέτοια πράγματα μέσα στον χώρο του εσωτερισμού και του ευρύκλειου. Δεν γνωρίζετε τίποτα. Ξέρω αμέσως του κατατάξω. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Δεν βγαίνει όμως κάτι εμπειρία από αυτόν τον δεδομένα. Λοιπόν, δεν βγαίνει κάτι έτσι. Λοιπόν, δεν γνωρίζετε. Όχι, δεν θα σου πάρετε. Να σας βοηθήσω. Να σας πω ότι δεν γνωρίζετε απλά το χώρο. Εγώ, απλά έχετε πληροφορηθεί για το χώρο. Λέτε. Να πω δύο κουβέντες. Μ' αρέσει πάρα πολύ να υπάρχουν αντιρρήσεις και συζητήσεις και αμφισβητήσεις και διαφορετικές θέσεις. Πιστεύω ότι το κοινό μας είναι πάρα πολύ νοήμο κοινό. Και γνωρίζει πράγματα. Και να αποδέχεται αυτά που θέλει να αποδέχεται. Συνεπώς, εμείς δεν παρεμβαίνουμε και να πούμε ότι έχει δίκιο ο κύριος Πάπας ή έχει δίκιο ο κύριος Ευαγγελόπουλος. Ακούμε τη συζήτηση, τις διαφωνίες. Το φαινόμενο υπάρχει στις αστικές προβολές, κύριε Καρδαβέλα. Είναι ένα διαμφισβήτητο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι εδώ είχαμε αστική προβολή ή ότι καταγράφεται με τα συγκεκριμένα μηχανήματα του κυρίου Πάπα η αστική προβολή. Ωραία. Είναι την έτερων εκάδων. Το φαινόμενο. Δεν αμφισβητείτε τουλάχιστον από μένα, γιατί έχω και εγώ προσωπική εμπειρία του φαινομένου. Αμφισβητείτε την καταγραφή. Κύριε Ευαγγελάτο, να σας πω κάτι. Αστρική προβολή υπάρχει και αυτή τη στιγμή που μιλάτε. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, αυτό λέτε εσύ. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Κύριε Χαρδαβέλα, φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί μου φαίνεται ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια σύγχυση. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε όρους με διαφορετικές ερμηνείες που δίνει ο καθένας. Εγώ θα μπορούσα να αναφέρω μερικά πράγματα για αυτό που έγινε εδώ αυτή τη στιγμή. Είδα καταρχάς δύο πράγματα, το ένα ανεξάρτητο από το άλλο. Είδα τη λειτουργία ενός software, ενός προγράμματος και είδα και ένα άτομο το οποίο έπεσε σε μια βαθιά χαλάρωση. Είναι κάτι, η βαθιά χαλάρωση πράγματι είναι μια... Μέθοδος, μια ικανότητα που καλό είναι, πάρα πολύ ωφέλιμο να τη μάθουμε όλοι. Να μπορούμε κάποιες στιγμές να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας, να φύγουμε από τις γρήγορες στροφές, να κατεβάσουμε. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το οποίο συμβαίνει στον εγκέφαλο εκείνη την ώρα με την εκπομπή κυμάτων α κτλ. Δεν έχει σημασία. Είναι μέρος ενός προγράμματος το οποίο μπορεί να διδαχτεί κάποιο άτομο σε ένα stress management πρόγραμμα για να χειρίζεται το stress. Να σας πω, βάλτε μια αντεμία. Είναι και μέσω αστρικής προβολής. Η χαλάρωση είναι μια κατάσταση απαραίτητη για τέτοιου είδους. Ότι στο διάλειμμα που έγινε είχα μια μικρή κουβέντα με την κυρία Δουλειάκη, μου κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή η χαλάρωση η οποία επιτυγχάνεται και με διαλογισμό κλπ. Βοηθάει πάρα πολλούς και αυτούς που εκτίθενται. Είτε είναι ηθοποιοί, είτε είμαι εγώ που βγαίνω σε μια εκπομπή και είμαι τρεις ώρες στην τζίτα. Και πρέπει να έχει προηγηθεί αυτό το πράγμα και θα με βοηθήσει πάρα πολύ να είμαι ήρεμος, να είμαι γαλήμιος και να μπορώ να συζητάμε για ένα θέμα. Κύριε Χαραβέλα, διαφυσβήτητα. Συζητάμε για ένα θέμα που μέσα στις ομάδες που έχουμε στο νερικό εργαστήρι και σε προγράμματα που έχουμε για διαχείριση του στρες, για δημιουργικό οραματισμό, για ασθενείς, για όλα αυτά. Είναι ακριβώς η βάση, το θεμέλιο των πραγμάτων. Να μπορώ να χαλαρώσω, να επιτρέψω στον εαυτό μου να πέσει σε μια πιο χαλαρή κατάσταση. Έτσι. Αυτό. Τι σχέση έχει γεγονός αυτό, είναι. Τι σχέση έχει αυτό με την αστική προβολή. Θα σας πω. Αυτή είναι η βάση. Γέφυρα. Μάλιστα. Αν παρήσετε κάτι, αν παρένθεση. Απλώς παρένθεση ανοίγω. Κάθε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης είναι και μια κατάσταση ύπνωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Θα το συζητήσουμε και αυτά. Είναι βασικό αυτό, όμως αυτή η κατάσταση. Λειτουργεί συγκεκριμένο ο εγκέφαλος. Πράγματι το άτομο σε αυτή την κατάσταση μπορεί να βιώσει κάποιες καταστάσεις. Θεωρούμε όμως δεδομένο και θα πρέπει να το αποδεχτούμε μια λειτουργία, μια γνωστική λειτουργία που έχουμε στον εγκέφαλο. Είναι η δημιουργική μας φαντασία. Πράγματι η φαντασία μου μπορεί να πλάσει, να κατασκευάσει οτιδήποτε. Ότι βρίσκομαι σε ένα βουνό και να βιώσω έντονα την εμπειρία.
Ανταποκρίνομαι σε αυτό που βρίσκεται μέσα στο νου μου. Σε τέτοιο σημείο που να πιστεύω ότι είναι και πραγματικό. Θα πρέπει να δείτε, ίσως έχουμε καταγράψει και βίντεο, να έρθετε που κάνω πάρα πολύ συχνά, μέσα στη βδομάδα 2 και 3 αναδρομές. Να δείτε το τι σημαίνει ότι βιώνω κάτι, εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ έντονο συνέστημα, μπορώ να φανίσω και άλλα φαινόμενα και αυτό να μην μπορώ να το αξιολογήσω σαν πραγματικό ή οτιδήποτε άλλο είναι. Μπορώ να δώσω ερμηνείες, όπως έλεγε και ο Λίγος Αγγελόπουλος, ότι είναι από μια προηγούμενη ζωή, ότι είναι από το συλλογικό ασυνείδητο, ό,τι θέλω. Στην πραγματικότητα αυτό που υπάρχει είναι, βρίσκομαι σε ένα μέρος, ο κύριος καθόταν σε μια καρέκλα και ο νους του βρίσκεται κάπου αλλού. Όμως η δημιουργική φαντασία είναι στοιχείο μας, εγγενές. Ναι, ορίστε. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Τώρα, μισό λεπτάκι, απλώς για να το κλείσω. Τώρα από το άλλο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Είδα ένα software το οποίο είχε μια κάμερα και παρουσίαζε μια εικόνα σε μια οθόνη. Δεν είμαι σίγουρος ότι αν έπαιρνε μια εικόνα, ξέρω εγώ, ενός στήλου της ΔΕΗ, μήπως έβγαζε την ίδια εικόνα. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτά τα χρώματα δεν έχουν να κάνουν με τις παραμέτρους του προγράμματος και με ένα κλικ να μπορώ να αλλάξω όλα τα χρώματα. Ναι, ορίστε. Εγώ θα μπορείτε να δείτε από κοντά να το δείτε το μηχάνημα, κύριε Βιαννίτη. Απλά το software, εμένα με συγχωρεί τον Πάπα, μου φάνηκε ότι το software παρήγαγε το αυρικό σχήμα και τις θέσεις του τσάκρας. Ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι, αγαπητοί μου φίλοι. Αγαπητοί μου φίλοι, ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί αυτά δεν μπορούν να αποτυπωθούν, κύριε Πάπα, με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους. Αγαπητοί μου κύριοι, ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι. Ότι τελούμε εναγνία, δηλαδή δεν ξέρουμε με τι ακριβώς. Έτσι, αποδεκτώ. Δεν είναι. Ελάτε να το δείτε το μηχάνημα. Αποδεκτώ. Έτσι, εντελώς για λόγους πληροφόρησης. Διατίθεμαι για λόγους πληροφόρησης να έρθετε να το δείτε. Αυτό που ανέφερε προηγουμένως για την καθοδήγηση που είπε ότι αυτό εμείς στην γνωστική διδασκαλία το λέμε συνειδητή φαντασία. Έτσι. Είναι ένα μέσο, θα λέγαμε, μια καθοδήγηση που καθοδηγείται κάποιος για να επιτύχει κάτι. Αυτό που προσπαθεί και πρέπει να επιτυχάνει κάποιος είναι η εξάλληψη των ελαττωμάτων του. Έτσι, αυτός είναι ο κύριος σκοπός. Δύο λεφτά τώρα, γιατί πρέπει να πω δύο κουβέντες εγώ. Σας ακούω τόση ώρα και προσπαθώ να βάλω μέσα στο κεφάλι μου τα πράγματα μέσα σε μια τάξη. Και γιατί έχει νόημα που κάνουμε αυτήν την εκπομπή τελικά. Εδώ είναι. Με μια πρακτική εμπειρία. Ναι. Εντάξει. Είναι κάποιος σε βαθιά χαλάρωση. Ναι. Όχι, μπορεί απλά το εντούτοιχε. Θα σου πω εγώ προσωπική μου εμπειρία. Εντάξει, πριν από χρόνια, ας πούμε. Είχα κάνει έρωτα με την κοπέλα μου, ας πούμε. Και ήμουν σε μια βαθιά μεταερωτική κατάσταση, ας πούμε. Ξαφνικά εκεί που ήμουν, βρέθηκα στο ταβάνι. Βρέθηκα. Τι σημαίνει βρέθηκα στο ταβάνι. Είχα πλήρη επίγνωση ότι ήμουν εκεί και έβλεπα τα σώματά μας κάτω. Τα βλέπα τα σώματά μας. Πλήρως. Ήξερα ότι ήμουν εγώ εκεί, το σώμα μου το έβλεπα. Αλλά συγχρόνως και ένας φόβος. Τι έγινε, πέθανα, τι στο διάλογο. Πού, τι γίνεται αυτό. Αυτό ήταν μια προσωπική σας εμπειρία. Εκεί πάνω από τα σώματά μας κάτω. Η και μια τάση. Και μια. Ορίστε, ανθρωμορφίνες, πες ό,τι θέλετε. Η απομορφίνες είναι. Είναι αποδεδειγμένο. Λοιπόν. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Τον εαυτό μου τον έχω δει μόνο σε καθρέφτη. Έτσι. Τον τρόπο που τον είδα τριζιάσατε από εκεί πέρα, αν αυτό που μου λέτε μπορεί να δημιουργηθεί, τι να σας πω. Αυτό με πλήρη εγρήγορση. Με πλήρη εγρήγορση, με πλήρη προοπτική. Με πλήρη συνείδηση. Παρακαλώ να πω κάτι. Μια στιγμή, για να μπορέσει κάποιος. Και όχι μόνο τα σώματά μου, να βλέπω τη βιβλιοθήκη, να βλέπω τα πάντα, όλο το δωμάτιο από εκεί πάνω με τέτοια προοπτική. Εντάξει, και τόσο διαυγή η εμπειρία. Τώρα πείτε μου τι θέλετε. Αυτό τι σημαίνει. Είναι η εμπειρία. Δηλαδή η συνείδησή μου ήταν εστιασμένη εκεί και με έβλεπα λες και καθέτη. Λες και μπορεί να στρέψω και αυτό. Αυτό είχατε ανάγκη να συμβεί ή συνέβη ξαφνικά. Απλά μόνο του. Καμία ανάγκη. Μόνο του. Ξαφνικά συνέβη. Από τη βαθιά χαλάρωση εκεί πέρα πετάχτηκα εκεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχα και μια τάση να βγω από το ταβάνι. Αυτό είναι. Να φύγω. Μια ενέργεια που νιώθω ότι μπορούσε να ταξιδέψει, να πάει οπουδήποτε. Αυτό το λέμε αστρική υπερβολή. Αυτό είναι. Αυτό είναι μόνο το παράδειγμα. Αυτό είναι το παράδειγμα. Είναι συμβαίνει σε ατυχήματα. Συμβαίνει σε ατυχήματα. Συμβαίνει σε συνειδητά. Δεν έγινε συνειδητά. Πες το εξωμάτωση. Είναι το εξωσωματική εμπειρία. Εξωσωματική εμπειρία. Κύριε Μερά, όλα. Ήταν αυτό που λέγατε. OBE λέγεται, out of body experience. Out of body experience. Είμαι από τις λίγες φορές στη ζωή μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Στην ευχάριστη θέση να συμφωνήσω με τον γιατρό της παρέας. Ότι εξηγείται επιστημονικά, δηλαδή. Δηλαδή, ναι, επειδή η δική μου προσέγγιση περνάει καθαρά μέσα από το σώμα, γιόγκα σημαίνει ένωση. Ενώνει
αυτή την άειλη ύπαρξη που όλοι θεωρητικά εδώ εξετάζουμε και τις βάζουμε κάποιες ονομασίες και ενίοτε την αμφισβητούμε κιόλας, με το σώμα, την αναπνοή, την κίνηση, την τροφή και όλα όσα παράγει το σώμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, μάλλον υπήρξε τεράστια εφορία, τεράστια πληρότητα, διάφορες ορμόνες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να το πείτε. Οι ορμόνες παράγουν τη ριζιά από την προοπτική και βλέπεις τα πάντα, βιβλιοθήκες, όσο και το μέσο του δωματίου από τις ορμόνες. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, αυτό είναι παράλογο. Αν θέλετε να με αφήσετε να σας εξηγήσω. Είναι η συνείδηση εκεί που τα είδε όλα. Ναι. Παραστήσεις κάνουν. Όχι, δεν είναι παραστήσεις. Είναι παραστήσεις. Είναι πραγματικότητα. Είναι τα δωμάτια. Όπως βαράς την έλευση το παιδάκι. Όταν... Έχει τις παραστήσεις και τις παραστήσεις. Κάνουν τις ομορφίες, κάνουν παραστήσεις. Αλλά δεν είμαι εγώ με την πραγματικότητα. Αυτό το πτώγιο το πράγμα. Με συγχωρείτε, παιδιά. Με άλλη προοπτική. Γιατί το δυστυχώς. Όταν το σώμα μας έχει περάσει μέσα από κάποια στάδια ξεκλειδώματος, ανοίγματος, ένωσης, εφορίας, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις σε αυτό το οποίο κανονικά εντός αγωγικών κοιμάται, να ξυπνήσει, να αφυπνιστεί και πολύ πολύ γρήγορα ή γρηγορότερα από ό,τι θα έκανε σε έναν κλασικό διαλογισμό να υπερβεί τις γνωστές του μέχρι τώρα διαστάσεις και να βιώσει εμπειρίες οι οποίες θα φάνταζαν μέχρι τώρα εντελώς εξωπραγματικές και αμφισβητήσιμες. Διαπιστώνω μία συμφωνία γιατρού και... Ναι. Αλλά κυρία Δουγεράκη, δυστυχώς θα συμφωνήσω με τον γιατρό. Συμφωνείτε οι δυο σας, βλέπω εκεί πέρα. Όχι, είπα δυστυχώς. Είπα σπανίως. Η άνοιξη που λέγαμε πριν από λίγο. Έτσι, μπράβο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αρνέα τα αισθήματα. Λοιπόν, μας έχει μείνει λιγότερο από μισή ώρα για να τελειώσει η σημερινή μας εκπομπή. Που σημαίνει ότι είναι κρίμα να μην σας δείξουμε τα τρία επόμενα βίντεο. Και να βάλουμε τα πέντε. Να βάλουμε μια τάξη στα πράγματα πάντοτε. Και αμέσως μετά από αυτά τα βίντεο θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε αν υπάρχουν ερωτήσεις και παρατηρήσεις από την πλευρά του καλού μας, των καλών μας φίλων και θα κλείσουμε όπως πάντοτε με μια τελική τοποθέτηση από τους καλεσμένους μας για το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα. Το βίντεο που θα δείτε λοιπόν τώρα έχει να κάνει με μια προσωπική επιδίωξη για αστική προβολή που έγινε το εκούσιο βίωμα, ενός κυρίου, του κυρίου Κουτρόπουλου, ο οποίος έχει μάθει να απελευθερώνει το εθερικό του σώμα. Ας ακούσουμε την βιωματική αυτή εμπειρία, έχει πολύ ενδιαφέρον. Απλά ένα βράδυ αισθάθηκα σαν πετάω. Να πετάω πάνω από πολυκατοικίες, γενικά να πετάω. Το θέμα είναι, μου γίνεται αντιληπτό, διότι το παράδοξο είναι ότι έβλεπα ότι πετούσα. Σημαίνει χαρακτηριστικό αυτό. Αλλά εκείνο που αξίζει τον κόπο κανείς να πει είναι ότι αισθάνομαι πολύ όμορφα. Ανάλαφρα, ξεκούραστα. Δεν περιγράφεται. Δηλαδή δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο, όμως αν και τόσο πλούσια η ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχει λέξη να το περιγράψει. Τι έγινε δηλαδή, ξαπλώσετε. Κοιμήθηκα όπως κοιμόμουν κάθε μέρα. Και ξαφνικά αισθάνομαι αυτό το πράγμα. Να βρίσκομαι στον αέρα. Ήρεμος και γαλήνος. Δεν ξέρω αν κράτησε κάποια λεπτά ή κάποια δευτερόλεπτα. Τελείωσε. Αναλύθηκε. Δεύτερη φορά, ίσως περισσότερο χρόνο. Τρίτη φορά, ίσως περισσότερο. Να μου άρεσε. Σαν ήμουν τόσο πολύ όμορφα, τόσο ήρεμα, τόσο καλή. Μ' άρεσε τόσο πολύ. Σε μικρό χρονικό διάστημα, σε κάποια φάση, όταν ήμουν μεταξύ μου και εξή μου, είχε ήδη προηγηθεί αυτό, θέλησα να ξανάρθει. Είχα μεγάλη επιθυμία. Οπότε, κάνω μεγάλη προσπάθεια. Λέω, έλα τώρα να ανέβω, έλα τώρα να πετάξω. Και έλα τώρα, λέω, στην αστρό να πετάξω, έλα τώρα να πετάξω. Ξαφνικά, κάνω ένα πείδημα και βρίσκομαι πάνω από τα σύρματα της ΔΕΗ. Κατεβαίνω κάτω. Έλα άλλη μια φορά, πάλι το ίδιο. Επανέλθηκε αρκετές φορές. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και επιτύχαινε. Επιτύχαινε να πηδάω, να κάνω διάφορες βόλτες, να κάνω διάφορες τούμπλες, να κάνω διάφορα παιχνίδια στον αέρα. Και ήταν τόσο πολύ όμορφα. Παιδιά, το σκέφτηκε και μου έτσι, το κάτι άλλο. Ο νου σας πετούσε, το σώμα σας. Όχι, όχι. Αισθανόμουν ότι εγώ πετούσα. Ούτε σώμα, ναι, έβλεπα.
Έβλεπα το σώμα την περιγραφή. Να πετάει. Όλοι μας έχουμε δει όνειρα. Και εγώ έχω δει πάρα πολλές φορές. Είτε με απόδυση, είτε με ηρεμία και τα λοιπά. Αλλά ένα τέτοιο συνέστημα. Να πετάς έτσι ξαναφρωμένος. Να βλέπεις από πάνω κάτω και να βλέπεις τόσο όμορφα και τόσο γαλήνια. Λεπτομέρειες δεν μπορείς να σας περιγραφώ. Έχει περάσει χρόνο. Τα χρώματα τώρα μου έρχονται στο μυαλό μου λίγο σκούρα, ανιδράτα, γεγονότα. Ήταν συγκεκριμένο θωριασμένο. Πάνω στην ταράτσα του σπιτιού σας. Όχι, όχι, όχι. Αυτά που έβλεπα ήταν, ήταν άγνωστα. Ήταν δηλαδή μια πόλη, μια πολυκατοικία, οικοδομές, όγκοι, σύρματα της ΔΕΗ, δρόμοι. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες. Ενδεχομένως τότε, μετά από λίγο καιρό, θα μπορούσα να σας έλεγα λεπτομέρειες. Κάθε άνθρωπος μέσα του έχει τις δικές του σκέψεις. Άλλοι είναι απίθανες, άλλοι πιθανές. Άλλος ένα τις κρατάει τον εαυτό του, άλλος συζητάει με τους φίλους του. Αλλά συνήθως επειδή τέτοια πράγματα, λίγος άμα το πολύ συζητάς έξω, μπορεί να υπάρχουν και το θέμα το χιουμοριστικό. Δεν έχουμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, δεν έχω απέτηση από την κοινωνία ή από κάποιους γύρω να κάνουν αποδεχτά ορισμένα πράγματα, τα οποία είτε δεν τα έχουν βιώσει, δεν έχουν ερεθίσματα, ή δεν έχουν φτάσει σε κάποια αντίληψη, ξέρω εγώ, να συνειδητοποιήσουν ότι εκτός από το να μιλάμε, το να έχω ένα σηκώτη, μια καρδιά, ένα στήθος, ξέρω εγώ κτλ. Ο άνθρωπος έχει κάτι άλλο. Γι' αυτό τον κάνει ξεχωριστό και θαυμαστό. Έχει κάτι άλλο το ιδιαίτερο μέσα. Εγώ αυτό το πράγμα, ο μικρός, συνειδητά μέσα μου υπήρχε αυτή η άποψη, αυτή η αντίληψη. Χωρίς να την παιδέψω, χωρίς να την ψάξω, χωρίς τίποτα. Και επομένως μετά από αυτό το γεγονός, όταν με απασχόλησε έτσι λίγο στη σκέψη μου το θέμα, αμέσως το μόνο απάντηση που έδωσα, ιστορικός κόσμος, αυτό το είναι. Στάθηκε την ανάγκη να βγει έξω, για τον ΑΒ λόγο. Είναι μέσα. Είμαι ευτυχής τότε που διαπίστωσα αυτό το οποίο σκεφτόμουν και μικρότερο. Το έχω μέσα. Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Κουτρόπουλος, ο οποίος φαίνεται να συγκινείται κάθε φορά που συμβαίνει μια αστρική προβολή και μάλιστα νιώθει ότι με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνει, αν θέλετε, κάποιες καταστάσεις που τον δέσμευαν στην κανονική του ζωή. Να κάνουμε όμως ένα βήμα παραπέρα και να δούμε την αστρική προβολή όπως φαίνεται να λειτουργεί σαν ένα εργαλείο για να ανοίγει τη συνείδηση, να ανοίγει, αν θέλετε, τις πύλες του νου, οι οποίες μας οδηγούν σε μια άλλη κατάσταση που μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το μέλλον, για το παρελθόν, ακόμη και για καταστάσεις που πρόκειται να συμβούν με δικούς μας ανθρώπους. Το 2001 ήτανε, όταν ήμουν στρατιώτης, μου είχε εξής εμπειρία. Καθόμουν στο κρεβάτι μου και λείπανε από το θάλαμο. Οι περισσότεροι κάνανε ασκήσεις, τους είχαν βγάλει έξω για ασκήσεις. Και εγώ καθόμουν στο πάνω το κρεβάτι και είχα τα ακουστικά στα αυτιά και άκουγα, μου αρέσει ινδιάνικη μουσική και άκουγα ινδιάνικη μουσική, καθόμουν και αυτοσυγκεντρωνόμουν έτσι, χαρά, δεν το έχω. Και ήσυχα έτσι όπως βρισκόμουν, προσπαθούσα μετά να δώσω μια εικόνα με κλειστά τα μάτια, έτσι όπως ήμουν και έχω τη μουσική, να δω τον εαυτό μου πως είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Και έτσι όπως το προσπαθούσα, νιώθω σαν να φεύγω από μέσα μου, το σώμα μου να σηκώνεται από μέσα μου, να ιωρείται. Εγώ εκείνη τη στιγμή έχω χάσει τον ήχο της μουσικής που είχα, έχω χάσει τον ήχο. Δεν ένιωθα συναισθήματα, λέμε. Δεν υπήρχαν συναισθήματα, αλλά υπήρχε η εικόνα του σώματός μου στο κρεβάτι, ολοκάθαρη, ξαπλωμένη με κλειστά τα μάτια και άρχισα να το διασκεδάζω. Και φεύγω αιωρούμενος και πάω στο διπλανό θάλαμο που ήταν ο φίλος μου, είδα το φίλο μου, καθόταν στο κρεβάτι σκυμμένος και, ήταν, και είχε τα λεφτά και μετρούσε τα λεφτά. Και καθόμουν και εγώ από πάνω αιωρούμενος και το απολάμβανα, σκέφτομαι, αν τώρα λέω κάποιος έρθει και μου ακουμπήσει λέω το σώμα, τι θα γίνει, τίποτα.
Ένιωσα μια φοβία. Εκεί ήταν το πρώτο συνέστημα. Γιατί στην αρχή δεν υπήρχαν συναισθήματα όταν σηκώθηκα. Ήταν ένα τελείως ένα. Μια γαλήνη, να το πω και έτσι. Μια ευχαρίστηση. Μετά, μόλις ένιωσα τη φοβία, πάω πίσω, ξαπλώνω ακριβώς στο έτσι, φτιάχνω την εικόνα του σώματός μου όπως ήμουνα και ανοίγω τα μάτια μου. Λέω, τι έχω κάνει τώρα, λέω, δεν είναι δυνατόν. Λέω, μήπως ήταν και όνειρο, μου πήρε και λίγο ύπνος, μήπως τι. Και σηκώνομαι πάνω και πάω στο θάλαμο και βλέπω το φίλο μου. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Του λέω, συγγνώμη, του λέω, Στέλιο, του λέω, μήπως, του λέω, έχεις, του λέω, τόσα λεφτά και αυτά και αυτά, του λέω, με κοιτάει. Καθώς ήσουν εκεί στη γωνία, μετρούσες και τα έβαλες εκεί στη σαντούλα, του λέω, τα λεφτά. Έχει μείνει άφωνος το παιδί. Αντώνη μου λέει, πώς το έκανες αυτό, μου λέει. Του λέω, το και το έπαθα. Να έμεινε άφωνος. Από εκεί και πέρα είχες άλλη αστρική προβολή. Πόσο συχνά και αν μπορείς ο ίδιος να τον προκαλέσεις, έτσι. Ο ίδιος το προκαλείς. Αυτό ήταν το πρώτο κλειδί που ξεκλείδωσε. Στο υποσυνείδητό μου, δεν ξέρω τώρα. Μετά, από εκεί και πέρα ξεκίνησε σιγά σιγά και στο δωμάτιό μου πέσε το γιόγκα, πέσε το αυτοσυγκέντρωση, καθόμουν και έχω ξασκηθεί. Κάτι συνέβη με τη μητέρα σου. Δυνατή εμπειρία πάλι καθόμουν και είχε τη μητέρα μου μέσα στεναχωρημένη εκείνη την ημέρα. Και στεναχωρημένη, γιατί εγώ ήταν στεναχωρημένη. Σε άλλο δωμάτιο. Ναι, η μητέρα μου στο δώσε την κρυβάτο καμαρά τη. Εγώ στο δωμάτιό μου. Πάω, δηλαδή την είδα στεναχωρημένη. Λέω, μαμά, λέω τι έγινε. Τίποτα, όταν και εγώ πάω στο δωμάτιό μου και έμφα, κλείνω το φως. Συνήθως έτσι όταν βλέπω κάτι ή αισθάνομαι, μου άρεσε να κάθομαι, να κλείνω τα μάτια και να αυτοσυγκεντρώνομαι. Σηκώνομαι πάνω και προσπαθώ να κάνω αυτό, να πάω να φτάσω στη μητέρα μου, να δω τι κάνει, τι λέει. Αυτοσυγκεντρώνομαι, πάω στη μητέρα μου στο δωμάτιο, ηρωρούμενος πάλι, είχε το κινητό της στο χέρι και διάβαζε, έγραφε μήνυμα και πάω και διάβαζα το μήνυμα που έγραφε. Εγώ ήμουν ακριβώς και ένιωθα κανονικά και έβλεπα που έγραφε το μήνυμα. Εκείνη την ώρα μόλις έγραφε, πάλι μου είχε σε φοβία, αν τυχόν λέω, έρθει κανένας και με ακουμπήσει, τι, δηλαδή το σώμα μέσα μου κάνει, τι γίνεται. Αυτή ήταν η φοβία πάντα που νιώθω όταν φεύγω και γυρνάω πάλι πίσω και ανοίγω, παίρνω τη μορφή του σώματός μου που είχα μείνει, ανοίγω το μάτι μου, σηκώνω πάνω και τους λέω, μαμά, της λέω αυτό και αυτό. Λέω, έγραψε το μήνυμα, λέω, γιατί, λέω, λέω, μου είπες, λέω, ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα, λέω, με την οικογένεια, γιατί, με την αδερφή μου, τέλος πάντων. Και έμεινε άφωνη. Πώς είναι έτσι όλη η αίσθηση? Πλέον το διασκεδάζω. Πλέον, μετά από εξάσκηση, πάρα πολύ εξάσκηση, στην εξάσκηση επάνω υπάρχουν και τα όρια της τρέλας. Δίπλα στην εξάσκηση υπήρχαν πολλές φορές που νομίζω ότι αρχίζω να τρελαίνομαι. Λέω, διότι δεν μπορεί εγώ τώρα να φεύγω και να κάνω, δηλαδή να πετάω. Παραδείγματος χάρη, εντάξει, γιατί από εκεί και πέρα, άμα μπορέσεις και το φτιάξεις αυτό, δηλαδή το συνειδητοποιήσεις τόσο καλά και το ξέρεις να το κάνεις, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Να πετάς, να φεύγεις από το σπίτι σου, να κάνεις χιλιάδιο, αλλά να ξέρεις και να ελέγξεις και τη φοβία σου. Έχεις κάτι να φοβάσαι από αυτό? Στην αρχή, αν με ακουμπήσουν, τι θα συμβεί, ναι, εκείνη την ώρα που δεν είμαι εγώ εκεί, αν με ακουμπήσουν, απότομα πώς θα ξυπνήσω, δηλαδή αυτό με φόβιζε και πλέον δεν με φοβίζει αυτό, διότι πρόκειται να ελέγχω, πιστεύω. Από εκεί και πέρα φτιάχνεις και τα όνειρα μετά. Φτιάξτε το όνειρο σαν ταινία. Στην αρχή ονειρευόμουν, μου είχε τύχει παλιά, μία φορά μόνο. Όταν ονειρευόμουν, να φτιάχνω το όνειρο, εγώ πως θέλω, συνειδητοποιείς ότι ονειρεύεσαι και μετά από εκεί και πέρα φτιάχνεις εσύ το όνειρό σου και δημιουργείς οτιδήποτε. Πόλεις, πετάς, οτιδήποτε. Και πάμε τώρα σε μια άλλη μαρτυρία που μας έρχεται από την κυρία Βουρβοπούλου. Η ίδια ακούσια, τυχαία, χωρίς να γνωρίζει τίποτα για την αστρική προβολή, βίωσε αυτή τη διαφορετική εμπειρία, αυτό το διαφορετικό ταξίδι. Ωστόσο, της δόθηκε η ευκαιρία και δεύτερη φορά να το πραγματοποιήσει. Τότε όμως δίλιασε. Φοβήθηκε για τους κινδύνους.
Κυρία Ζωή, μπορείτε να μου περιγράψετε την πρώτη φορά που αισθανθήκατε ότι βγαίνετε από το σώμα σας? Ήταν ένα βράδυ πριν 10 χρόνια περίπου. Και πήγαινα να κοιμηθώ. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Έκανα λίγο την προσευχή μου, βέβαια είχα γονατίσει. Και πήγαινα να κάνω την προσευχή μου. Χωρίς όμως να θυμάμαι καθόλου, μα καθόλου, την στιγμή βρέθηκα ψηλά, έφυγα, βρέθηκα ψηλά στο άπειρο, μέσα σε ένα φως. Ένα φως που δεν μπορώ, δεν υπάρχουν λόγια να το πω. Ήταν το περισσότερο φως, ήταν χρυσό, είχε και πολλά χρώματα, διάφορα χρώματα, τα οποία ήταν σαν άειλα τα έβλεπα εγώ. Εκτός αυτού ήμουν πάρα πολύ ελαφριά και σαν να έτρεχα πάρα πολύ. Ήταν συνέχεια φως. Και μου άρεσε υπερβολικά, πάρα πολύ, αισθανόμουν πολύ όμορφα. Δεν έβλεπα κάτω τίποτα και σκεφτόμουν, δεν έβλεπα το σώμα μου, δεν το αισθανόμουν. Ήμουν εγώ, το εγώ μου, η ψυχή μου, δεν ξέρω τι. Δεν έβλεπα κάτω, δεν έβλεπα τίποτα, έβλεπα μονάχα, πήγαινα, έτρεχα μέσα σε αυτό το φως. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο, μόνο φως. Αυτό διήρκησε πόσο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω πόση ώρα διήρκησε. Μετά σκεφτόμουν εκεί πάνω που ήμουν, πω τι όμορφα που είναι. Καθόλου βάρος δεν έχω, καμία βαρύτητα. Αχ, λέω, όμορφα που είναι, Θεέ μου, τι ωραία που είναι. Σκεφτόμουν και πήγαινα σαν να, όπως πετάει το πουλί, πήγαινα δεξιά αριστερά. Και ξαφνικά αισθάνομαι σαν να έπεφτα. Και πέφτοντας αισθάνθηκα ένα βάρος, σαν ογκόλιθος, ένα πολύ δυνατό βάρος. Και εκείνη την ώρα αισθάνθηκα ένα πολύ δυνατό γδούπο, μπορώ να το πω, σαν να, δηλαδή, χτύπησα κάτω στη γη, τελειώνοντας αυτό το νερό. Το νερό που ήταν σαν νερό, αλλά ήταν βάρος. Εκείνη την ώρα άνοιξα τα μάτια μου έτσι. Άνοιξα τα μάτια μου, δηλαδή κοίταξα γύρω μου, γιατί δεν κοιμόμουν. Κοίταξα γύρω μου, λέω, τι έγινε. Θεέ μου, λέω, τι ήταν αυτό. Αναρωτιόμουν, όπως ήμουν έτσι γονατιστή. Ύστερα από λίγο, δεν ξέρω πώς, σηκώθηκα. Καθόμουν και έλεγα μόνη μου, Θεέ μου, θαύμα ήταν αυτό. Τι μου συνέβηκε, τι όμορφα που ήταν εκεί πάνω, Θεέ μου. Εκεί έμεινε, χωρίς να σκεφτώ τίποτα άλλο, πολύ ευχαριστημένη, μου άρεσε. Πήγα να κοιμηθώ, ήσυχα, ήρεμα. Κοιμήθηκα. Την άλλη μέρα που σηκώθηκα δεν το είπα σε κανέναν, σαν να το είχα ξεχάσει, δεν ήθελα να το πω, δεν ξέρω. Ασχολήθηκα με το σπίτι μου. Ύστερα από μία-δύο ημέρες αισθάνθηκα την ανάγκη να το πω στο μεγάλο μου το γιο. Λέω, έλα να σου πω, παιδάκι μου, κάτι μου συνέβηκε προχθές το βράδυ. Τι σου συνέβη, μαμά? Του λέω αυτό και αυτό και αυτό. Τι ήταν, βρε παιδάκι μου? Τι να πω, δεν ξέρω, του λέω. Α, μαμά μου, λέει, πολύ όμορφο αυτό. Λέω, ξέρεις τι ήταν? Μου λέει, θα σου πω το απόγευμα. Πήγε το συζήτησε το παιδί με τους φίλους του αυτά. Και γύρισε και μου λέει, μαμά, να σου πω, έμαθα τι είναι αυτό. Αλλά και θα διαβάσω και θα σου πω. Λέω, τι ήτανε? Μου λέει, έκανε αστρικό ταξίδι. Λέω, αστρικό ταξίδι, τι είναι αυτό, ρε παιδάκι μου? Ναι, μαμά, μου λέει, πολλοί το κάνουν αυτό, το προσπαθούν και το κάνουν. Αλλά, ρε μαμά μου, μου λέει, γιατί γύρισες τόσο γρήγορα, γιατί δεν πήγαινες πιο πάνω? Του λέω, πού να πάω? Μα δεν το έκανα εγώ. Έγινε μόνο του. Αυτό ήτανε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι, ότι το έκανα εγώ ή ήξερα, δεν γνώριζα τίποτα, ούτε για αστρικό ταξίδι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό ήταν το... Σας είχε ξανατύχει αυτό το πράγμα από τότε? Όχι, δεν μου είχε ξανατύχει. Μία φορά ύστερα από
ένα χρόνο περίπου δύο. Ένα βράδυ έκανα την προσευχή μου και μάλιστα είμαι πολύ κουρασμένη, όρθια πήγα να κάνω την προσευχή μου και αισθάνθηκα σαν να έφευγα και κουνήθηκα. Το κατάλαβα και δεν ήθελα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, ίσως και φόβος, δεν ξέρω τι. Και από τότε δεν μου ξανασυνέβη. Θα θέλατε να σας ξανατύχει? Τώρα, θα το ήθελα. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά θα το ήθελα να σας πω κάτι. Επειδή είμαι θρησκευόμενο άτομο, πιστεύω στο Θεό πάρα πολύ. Θα ήθελα να πάω εκεί όταν θα έρθει το τέλος της ζωής μου. Δεν θα ήθελα να πάω, να γυρίσω πάλι. Ήταν τόσο όμορφα, πάρα πολύ όμορφα, που είπα ότι, και το εννοούσα, ότι αν τα παιδιά μου ήταν μεγάλα, θα ήθελα, Μαρία μου, στη φίλη μου, θα ήθελα να μείνω εκεί. Θα ήθελα να μου συμβεί αυτό όταν θα τελειώσω από τη ζωή, όποτε και αν είναι. Εκείνο το δίδαγμα που πήρα από αυτό το συμβάν είναι το εξής, ότι δεν φοβάμαι το θάνατο. Δεν τον φοβάμαι καθόλου, μα καθόλου. Νομίζω ότι υπάρχει άλλη ζωή. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε με την παρουσίαση του ρεπορτάζ που έχουμε κάνει για την εκπομπή αυτή. Φαντάζομαι ότι μας βοήθησε αρκετά και μας έδωσε και ευκαιρίες για να κουβεντιάσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε λοιπόν τώρα στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ζητήσω από τους φίλους αν έχουν κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες παρατηρήσεις και θα κάνουμε την τελευταία μας συζήτηση με τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, φτάσαμε στον επίλογο της σημερινής εκπομπής. Ποιος θα ήθελε ίσως να ρωτήσει κάτι ή να παρατηρήσει κάτι? Να ξεκινήσουμε από τον κύριο. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Πάπα και να ρωτήσω για την εναρμόνιση των τσάκρα, την εξισορρόπηση και την ενεργοποίηση. Εάν αυτά πραγματικά συμβαίνουν, τότε έχω ακούσει ότι οι άνθρωποι αποκτούν κάποιες ιδιότητες, όπως είναι η διόραση και η παρακοή. Εάν πράγματι συμβαίνει αυτό, και αν ο φίλος μας, θα ήθελα να ρωτήσω και τους προσκεκλημένους, πιστεύουν ότι πράγματι είχε αυτές τις ιδιότητες. Αγαπητέ μου φίλε, και εγώ θεωρητικώς έχω ξεκινήσει, αλλά κάποια στιγμή στη ζωή μου αποφάσισα να γίνω και λίγο τα διατάφτα. Δεν θέλω να μπω σε πράγματα τα οποία μου είναι δυσνόητα και δυσνόητα είναι και στον κόσμο. Εδώ μιλάμε πια για μια ενεργειακή εξορρόπηση, έναν ενεργειακό καθαρισμό που προαναφέραμε όλα αυτά τα υπέρ και εδώ αργούμε. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την... Μάλιστα. Ορίστε. Δώστε το μικρόφωνο στην κυρία. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ευαγγελόπουλο. Μάλιστα. Συγγνώμη που μιλάω, έτσι είμαι λίγο άρρωστη. Εάν συνδέσουμε αστρικά ταξίδια, επιθανάτιες εμπειρίες, παραδόσεις αρχαίων λαών, αρχαίες παραδόσεις και σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις, πιστεύετε ότι μπορούμε να δώσουμε στον άνθρωπο τη θέση που του ανήκει στο σύμπαν? Ωραία ερώτηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ποια είναι η θέση? Είναι κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε τώρα. Σίγουρα είναι κάτι παραπάνω, αλλά πώς θα τη δώσουμε? Μήπως εσείς που γνωρίζετε περισσότερα θα έπρεπε να μας διδάξετε? Θα σας φτιάξω θεωρίες διάφορες, θα σας δώσω διάφορες εξηγήσεις κλπ. Μπορεί να ικανοποιήσουν το πνεύμα σας αυτά που θα ακούσετε, αλλά θα είναι απλώς λόγια, εξηγήσεις. Σε δεν πρακτικό υπάρχει. Επίπεδο δηλαδή, εσείς δεν που ζήσατε πράγματα. Την αλήθεια δεν τη γνωρίζω. Δεν υπάρχει. Την αλήθεια δεν τη γνωρίζω. Θα μπορούσατε να τη βοηθήσετε? Αν θα μπορέσω να τη γνωρίσω ίσως ποτέ ή αν υπάρχει. Αλλά εξηγήσεις, χιλιάδες. Πολλές, αλλά πρακτικό τίποτα. Ορίστε άλλους, εσείς. Τα φαινόμενα υφίστανται αυτά που αναφέρατε όμως. Ναι. Είναι πραγματικά. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λιακόπουλο. Μας είπε πριν ότι κάποιο όνομα είναι ταυτόσιμο με το όνομα της Αθηνάς. Και θα ήθελα να ρωτήσω ότι εδώ στον τόπο μας, σε αυτό εδώ τον τόπο τον ελλαδικό, μήπως ήταν πιο ισχυρό η Αθηνά? Δηλαδή στα Φιάρια υπήρχε η ενύπνωση και ο ασθενής έβλεπε στον ύπνο τον ίδιο τον Αφιάρα, όπου του έλεγε οδηγίες ώστε να
περάσουν τα πόδια του, να βρει την υγεία του ή να το δαγκώσει το φίδι στο σημείο που πόναγε και την άλλη μέρα θεραπευόταν με το όνειρο που είχε. Άρα λοιπόν, εάν αυτό έχει σχέση και με αυτό που συνέβαινε, ορίστε. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη αυτή η παρατήρηση και θέλω να τονίσω ότι το χαμηλό επίπεδο στο οποίο κινούμεθα σήμερα είναι εκείνο το οποίο μας κάνει να έχουμε εμβαθύνει πάρα πολύ στις αστρικές προβολές. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν μια πολύ καθαρή αντίληψη, επικοινωνούσαν κατευθείαν με τους ουρανούς, με τους θεούς. Δεν είχαν ανάγκη να δημιουργούν ενδιάμεσες κλίμακες για να ανέβουν αυτή την προς τα πάνω πορεία τους. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι έχουμε περιορίσει πάρα πολύ την αντίληψή μας ανθρωποκεντρικά και γεωκεντρικά. Το σύμπαν, όπως είπατε, είναι άπειρο. Όντα, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα στο σύμπαν. Για να προσδιορίσουμε την έννοια του όντος, πρέπει το «ον» να έχει ένα σώμα, το «ον» πρέπει να έχει αυτοσυνειδησία, να ξέρει ότι εγώ υπάρχω, είμαι, και το τρίτο στοιχείο είναι εκείνο το οποίο του επιτρέπει να μετακινείται από την ευτυχία προς τη δυστυχία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να έχουμε μια εντελώς άλλη αντίληψη. Ο άνθρωπος έχει πολλά σώματα και όταν χρησιμοποιεί κάποιο από τα σώματά του αυτά, δηλαδή είναι πάρα πολλά, τα δείξατε και η άβρα είναι εκείνη η οποία μας δείχνει ότι έχουμε μια μικρή άβρα, έχουμε μια μεγαλύτερη άβρα και έχουμε μια πιο μεγάλη άβρα. Έχουμε πάρα πολλά όμως σώματα. Και ο εσωτερισμός τα έχει καταπάξει σε πάρα πολλές κατηγορίες. Όταν λοιπόν η συνείδηση μας βγαίνει και θέλει να βρεθεί σε ένα άλλο επίπεδο, ακολουθείται κατά ανάγκη από το αντίστοιχο σώμα το οποίο συντονίζεται με αυτό το επίπεδο. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε πάρα πολύ είναι ότι η παραμονή μας στο αστρικό επίπεδο είναι πολύ επικίνδυνη. Το είπατε πάρα πολλές φορές και... Αυτό θέλω να το ρωτήσω και να το ξεκαθαρίσουμε, διότι αυτό αφορά πάρα πολύ τον κόσμο. Ναι. Μην κινδυνολογούμε και μην δημιουργούμε ζητήματα. Έτσι, και είναι επικίνδυνο. Ένα λεπτό, σταματήστε εδώ πέρα, θα έρθω πάλι σε εσάς. Θέλω να ολοκληρώσω την κουβέντα μας, αν υπάρχει άλλος που θέλει κάτι να ρωτήσει. Εσείς, ορίστε. Φεύγοντας από εδώ, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα και δεν ξέρω ποιος θα μου απαντήσει, το κοινό ή οι ομιλητές από το πάνελ. Ο κύριος Ευαγγελόπουλος έσε, από ό,τι μας είπε, μια εξωσωματική προβολή, αστρική προβολή, όπως θέλετε πέστε το, χωρίς να το θέλει. Ο κύριος Πάπας, απ' την άλλη, μας έκανε ένα πείραμα εδώ και από ό,τι τουλάχιστον εγώ κατάλαβα, είπε ότι γίνεται μέσα από μία άσκηση, τέλος πάντων, μέσα από μια βαθιά χαλάρωση. Και εντάξει, εδώ μπορεί να μην ζήσαμε την αστρική προβολή, αλλά μπορεί και να συμβεί. Τελικά, ήθελα να ξέρω, γίνεται... ένα λεπτάκι. Η αστρική προβολή γίνεται συνειδητά ή ασυνείδητα? Μάλιστα. Αυτό ήθελα. Ορίστε, κύριε, όποιος θέλει να απαντήσει. Ο κύριος Πλακόπουλος γνωρίζει όσα γνωρίζω και εγώ. Αφού που ήθελα να πω εγώ είναι ότι πρέπει να είμαστε κάθετοι ότι εάν κάποιος δεν έχει μια ανάλογη προετοιμασία, δεν πρέπει να επιδιώκει με έναν εμπειρικό τρόπο κατάτινα να βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα. Πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας πειθαρχίας, μιας άσκησης, μιας εξοικείωσης. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό. Πρέπει να το περνάει κανείς όταν θέλει με μεγάλη ταχύτητα, γιατί έχει πολλά όντα εκεί τα οποία υποκρίνονται ότι είναι φωτισμένα, έχοντας ανάγκη να επικοινωνήσουν και να δεχτούν την ευλάβεια και την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων, και επομένως πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ από τις εμπειρίες που αποκτούμε όταν βρισκόμαστε κυρίως στο κατώτερο αστρικό. Λοιπόν, επομένως, όσο πιο ψηλά πάμε, τόσο πιο ανώδυνη είναι και τόσο λαμπρή είναι η εμπειρία την οποία έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, να απαντήσω στην κυρία. Ένα λεπτό. Με ειδοποιούν ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο της εκπομπής, που σημαίνει
ότι πρέπει να πάμε, συγγνώμη, δεν θα δεχτώ άλλες ερωτήσεις, πρέπει να πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε μια τελική τοποθέτηση των καλεσμένων μας, διότι έχω ξεπεράσει τον χρόνο της εκπομπής. Είμαστε ήδη στον αέρα περίπου 3 ώρες. Λοιπόν, να ξεκινήσω, κύριε Πάπας, από εσάς. Υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα σε αυτήν την εκπομπή. Η αστρική προβολή είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο? Και εάν βοηθάει τον άνθρωπο, μέσα από ποια διαδικασία μπορούμε να την πετύχουμε, για να έχουμε και ένα αποτέλεσμα πρακτικό σε αυτήν την κουβέντα? Δεν είμαι σίγουρος για τα ωφέλη και για τα κατά. Συμφωνώ όμως πάρα πολύ με τον κύριο Λιακόπουλο ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί δεν γνωρίζουμε καλά. Ακόμα πάμε συλλαφίζοντας και ψάχνοντας, και καλά να είναι να είμαστε λίγο σόφρον. Μας κύριε Φλαμπουρά. Από τη στιγμή που μπορούμε να ζούμε εδώ στο φυσικό επίπεδο συνειδητά, τότε μπορούμε και να ζούμε και στο αστρικό επίπεδο συνειδητά. Μάλιστα. Κύριε Λιακόπουλε. Έχουμε υποχρέωση να ανέβουμε αυτή την κλίμακα του Ιακώβ, παίρνοντας κάθε φορά τα απαραίτητα σώματα τα οποία έχουμε για να βρεθούμε και να συντονιστούμε ώστε να έχουμε θετικές εμπειρίες. Αλλά αυτό πρέπει να είναι αποτέλεσμα άσκησης, πειθαρχίας, υπομονής και επιμονής. Όχι τυχαία. Σαφές. Κύριε Δουργιάκη. Θα έλεγα ότι σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Mm-hmm. Αφενός και αφετέρου, είμαι κάθετα αντίθετη σε όποιον λέει ότι είναι επικίνδυνο αυτό το ταξίδι. Mm-hmm. Εφόσον υπάρχει όμως ένα βασικό θεμελιώδες ερώτημα, το γιατί το κάνουμε. Αν η πρόθεσή μας είναι καθαρή και τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε είναι εξίσου καθαρά, τότε δεν κινδυνεύουμε από τίποτα και από κανένα. Μα είναι θέμα λόγων. Εγώ δεν έχω να πω τίποτε. Έχω να πω ότι με τις αντιπαραθέσεις των νομοτράπεζων μας, φεύγω θολωμένος περισσότερο από τι. Και εγώ το ίδιο. Θα το πούμε λοιπόν. Δεν βρέθηκα κάπου, αλλά εντάξει. Υπάρχουν και κάποια καθαρά σημεία, κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία που τα κρατήσαμε. Αλλά πραγματικά λιγάκι ήταν τα πράγματα. Δεν φωτίστηκα σε τίποτε. Οχτάρια θα πηγαίνουμε έξω. Κύριε Βαγγελόπουλε. Να απαντήσω και στην κυρία που έκανε την ερώτηση ότι ναι, μπορεί να συμβεί αυθόρμητα μόνο του, αλλά μπορεί να καλλιεργηθεί αυτή η ικανότητα. Ή μερικά άτομα την έχουν κιόλας εκ φυσικού, αλλά σαφώς μπορεί να καλλιεργηθεί η ικανότητα. Πρακτική, πρακτική. Θα θέλω ένα λεπτό. Ο κύριος Λιακόπουλος είπε ότι αν το κάνεις μόνος σου μπορεί να συναντήσεις όντα, ναι, τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα, ναι, και ήθελα πάνω σε αυτό να μας πει ποια όντα θα είναι αυτά που όταν θα πας μοιημένος δεν θα σου κάνουν τίποτα, ενώ αν θα πας χωρίς την άσκηση μπορεί και να τρελαθείς, ας πούμε. Τίποτα γαλλικά τζαρί, φοβάμαι. Και... λοιπόν, δύο κουβέντες αν θέλω να απαντήσεις στην κυρία. Πάντως είναι καλή διαπάσταση με ένα όντα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη επικοινωνίας. Έχουν κάποια πρόσβαση σε ακασικά αρχεία, μπορεί λοιπόν να υποκριθούν ότι είναι άγιοι, μπορεί να υποκριθούν ότι είναι φωτισμένα όντα, μπορεί να υποκριθούν ότι έχουν ορισμένα ονόματα, και το μόνο το οποίο επιδιώκουν είναι να έρθουν σε επαφή μαζί σας και να απομυζήσουν την ενέργεια την οποία θα τους προσφέρετε προσκυνώντας τους. Πρέπει να προσέχετε δηλαδή πάρα πολύ. Μας. Γι' αυτό και τα αγάλματα και οι εικόνες, όλα αυτά και τα λάβαρα πρέπει κατά έναν τρόπο να είναι εξαγνισμένα και σφραγισμένα για να μην μπορεί ένα αρνητικό όν να πάει εκεί, ένα πνεύμα να πάει και να... Τώρα είναι μας μπερδέψατε, μας βάλετε... Εντάξει. Θα φύγουμε όχι με οκτάρια, με δεκατριάρια θα πηγαίνουμε έτσι. Κύριε Γιαννίτη. Απλά θέλω να πω το εξής, πάρα πολύ ρεαλιστικό και απλό. Η δυνατότητα της εξωσωματικής εμπειρίας είναι πράγματι μια δυνατότητα του ανθρώπου. Μπορεί να συμβεί σε καταστάσεις απρόσμενες, σε ατυχήματα, σε καταστάσεις σοκ, σε πιθανάτες εμπειρίες, αλλά μπορεί πράγματι, όπως υπόθηκε, να καλλιεργηθεί μέσα από μια συστηματική άσκηση. Πιστεύω ότι τα ωφέλη είναι πάρα πολύ λίγα. Και σαν ψυχολόγος θεωρώ επικίνδυνο, γιατί μπορεί να προκαλέσει μια τουλάχιστον διανοητική σύγχυση σχετικά με το πώς λειτουργεί ο νους μου, ποια είναι η φαντασία μου, ποιο είναι το ψέμα, ποια είναι η αλήθεια. Οπότε από αυτή την άποψη, από μια καθαρά ψυχολογική προσέγγιση, δεν είναι κάτι το οποίο συνιστώ. Σε αντίθεση βέβαια με το συνειδητό ονείρεμα, το οποίο είναι τελείως διαφορετικά από όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί αυτό το βράδυ. Φαντάζομαι να περάσετε καλά. Και εσάς σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε την Τρίτη. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.